Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κοντά σας σήμερα, Τρίτη, όπως πάντα. Βροχερή μέρα σήμερα εδώ, πάρα πολύ βροχή. Να καλωσορίσουμε τους πάντες στην Νιόρση και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον Ντίνο ή Κωνσταντίνο Σκάρο. Να τον καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Άγγελε. Πες μας δύο λόγια για τον εαυτό σου, έτσι, για τους φίλους ακροατές, για να κάνω και σαν από την κάμερα. Ναι. Ήμουνα ξανά στο πρόγραμμα και άλλες φορές και πριν τρεις εβδομάδες. Είμαι πολιτικός, κάνω πολιτική ανάλυση, είμαι συγγραφέας, έχω γράψει μάλιστα ένα βιβλίο που το έχω γράψει αρκετά βιβλία, αλλά έχω ένα μαζί μου τώρα που ήθελα να το συζητήσω. Ήμουνα δικηγόρος για χρόνια, προπαντός για τα μεταναστευτικά αλλά και για άλλα ζητήματα και έτσι έχω και γνώμες γι' αυτό και είμαι και καθηγητής. Έτσι λοιπόν, τα έχεις όλα. Μερικά, όχι όλα. Είσαι και δικηγόρος. Ακόμα εξασκείς το επάγγελμα δικηγόρου? Όχι. Όχι. Το σταμάτησα πριν, ας πούμε, 15 χρόνια. Μου άρεσε πάρα πολύ περισσότερο το δασκαλίκι και ήμουνα και καθηγητής και κοσμήτωρας, Dean. Και ναι, μου άρεσε πολύ αυτό και να γράφω και να διδάσκω. Α, ωραία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Okay. Λοιπόν, το έχω ξαναπαρουσιάσει τον Dean πάρα πολλές φορές στο κανάλι μας. Θα ήθελα να τονίσω στους φίλους και φίλες ότι ειδικεύεται στο immigration, ξέρει τους νόμους καλά γύρω από το immigration, έτσι δεν είναι? Ναι. Προτού αρχίσουμε στα πολιτικά περί του immigration, πες μας δύο λόγια, ποιος είναι ο νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής? Δηλαδή, τι ζήτημα? Ποιος είναι ο νόμος? Δηλαδή, καλά, μπορεί να έρχεται κανένας οπωσδήποτε εδώ, πρέπει να είναι, ας πούμε, πώς μπορεί να πάρει τα χαρτιά του, πώς μπορεί να έρθει στην Αμερική? Πες μας δύο λόγια. Α, εντάξει, ναι. Λοιπόν, λέμε να έρθει νόμιμα. Γίνεται κυριότερα με δύο τρόπους, ή με συγγένεια ή με επάγγελμα. Τώρα με συγγένεια, αν είναι σύζυγος Αμερικανού πολίτη, είναι το πιο εύκολο. Αν είναι παιδί Αμερικανού πολίτη και αδερφός ή αδερφή Αμερικανού πολίτη, γονείς και μάλιστα και σύζυγοι για αυτούς που έχουν πράσινη κάρτα, που είναι μόνιμοι κάτοικοι αλλά δεν είναι πολίτες. Λοιπόν, αυτός είναι μάλλον ο πιο σίγουρος τρόπος, αλλά γίνεται και με άλλο τρόπο. Όταν κάποιος είναι ένας επαγγελματίας που θέλει να φέρει έναν που έχει μία ειδική τέχνη από άλλη χώρα, αυτό είναι πιο δύσκολο. Πρέπει να αποδείξει, και υπάρχουν διάφοροι τρόποι, ότι δεν υπάρχει Αμερικανός εδώ που θέλει τη δουλειά και έχει τα προσόντα για να την κάνει τη δουλειά καλά. Λοιπόν, αυτοί είναι οι πιο γενικοί τρόποι. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις με άλλους τρόπους, και για να γίνεις μόνιμος κάτοικος, που είναι η λεγόμενη πράσινη κάρτα, και για να έρθεις προσωρινά ή ως εργάτης ή ως επισκέπτης ή ως φοιτητής κλπ. Μάλιστα. Τώρα να πάμε στο καυτό θέμα. Πες μου Κωνσταντίνε, εδώ τώρα βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, να πάμε στην Ελλάδα που μας βλέπουν πάρα πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και μου γράφουν εδώ πέρα συνεχώς στο Facebook, Άγγελε, σε παρακαλώ να έρθω στην Αμερική, Master Visa, έτσι και σκαστός, να πιάσω δουλειά, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούν να κρατηθούν, ξέρεις. Ναι. Πες μου, τι προτείνεις αυτά τα άτομα τα οποία είναι στην Ελλάδα και μας ακούνε? Δηλαδή, μπορούν να πάρουν το αεροπλάνο και να έρθουν εδώ πέρα για τρεις μήνες σαν τουρίστες και να παραμείνουν στην Αμερική, και τι είναι οι συνέπειες μετά άμα τους πιάσουν? Δυστυχώς μπορούν, και το λόγο που το λέω δυστυχώς είναι επειδή είναι δύσκολο ζήτημα. Ένα παράδειγμα που δίνω για να εξηγήσω αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση είναι το εξής. Ας πούμε ότι είμαστε σε ένα καράβι, ένα βαπόρι που χωράει 50 ανθρώπους χωρίς να βουλιάξει, και βλέπουμε ένα μεγαλύτερο καράβι που έχει βουλιάξει και είναι 200 ανθρώποι εκείνη τη στιγμή στη θάλασσα και πνίγονται, και εμείς είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση επειδή πρέπει μόνο μέχρι 50 να βάλουμε στο καράβι μας, επειδή δεν μπορούμε, και οι υπόλοιποι 150 θα τους αφήσουμε. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο ζήτημα, και το λέω δυστυχώς, επειδή ευτυχώς για αυτούς
που μπορούν να έρθουν λαθρέοι ή να έρθουν νόμιμα και να παραμείνουν και κανένας δεν θα τους κυνηγήσει εκτός αν κάνουν κάνα έγκλημα ή από τύχη τους πιάσουν. Αλλά αυτό ως άνθρωπος το λέω καλά για αυτούς επειδή έχουν δύσκολη ζωή, ως Αμερικανός το λέω κακά για την Αμερική επειδή δεν μπορούμε να έχουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να κάνουμε κάτι να μην έρχονται λαθρέοι. Τώρα, να έρχονται νόμιμα, μάλιστα, αυτό είναι το καλύτερο και για εκείνους και για την Αμερική. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο λεγόμενο, όταν ήταν ο Ομπάμα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και όλοι οι προέδροι και όλες οι κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν το ίδιο θέμα που αντιμετωπίζει και ο Τραμπ σήμερα. Το λεγόμενο οι λαθρέοι στην Αμερική. Δεν θα τους πω immigrant, ούτε μετανάστες. Μάλιστα. Just illegal immigrants. The illegal immigrants, στα ελληνικά λέγεται λαθρέος. Δεν είσαι μετανάστης. Μάλιστα. Δεν παίρνεις, δεν έρχεσαι εδώ πέρα με πρόσκληση. Αυτή που έρχεται με πρόσκληση για να ξεκαθαρίζουμε ακριβώς και να ξεχωρίζουν οι ακροατές μας και στην Ελλάδα και εδώ στην Αμερική, όταν εννοούμε immigration, δηλαδή μετανάστης, ένας μετανάστης είναι, όπως παραδείγματος χάρη, ήρθα εγώ. Όπως ήρθαν οι γονείς σου. Ναι. Όπως ήρθαν τόσοι Έλληνες στην Αμερική, ήρθαν σαν μετανάστες. Δηλαδή, πήγαν στην Αμερικανική πρεσβεία, βάλουν τα χαρτιά τους, τακτοποίησαν τα χαρτιά τους, περάσαν από γιατρούς, εξετάσεις, και τους ήρθε η βίζα και λέει, OK, είσαι ελεύθερος τώρα να πας στην Αμερική να κάνεις ό,τι θέλεις και να είσαι και εσύ μέτοχος στο American Dream. Να δουλέψεις και να γίνεις ή φτωχός ή εκατομμυρίουχος. Να λέμε και τα δύο. Έτσι ήρθαν όλοι οι Έλληνες. Υπάρχει όμως μια μερίδα Ελλήνων οι οποίοι ήταν ναυτικοί, δεν μπορούσαν να μπουν στην Αμερική, δεν είχαν κανένα συγγενή και το σκάγανε από τα καράβια. Νέα Ορλεάνη, Καλιφόρνια και Νέα Υόρκη. Προπαντός από τη Νέα Ορλεάνη και στο Τέξας, που πηγαίνουν τα ελληνικά καράβια τα πολλά. Και επί το πλήστο η πλειοψηφία των Ελλήνων που ήρθαν από καράβια ήταν από τη Νέα Ορλεάνη. Γιατί εκείνη την εποχή υπήρχε καμιά εικοσαρία μπουζούκια για τους Έλληνες ναυτικούς. Εκεί γνωριζόταν με κοπελιές, παντρευόταν και μπαμ, μένανε στην Αμερική. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Βεβαίως, εφόσον παντρεύτηκες και ήρθες εδώ, illegal παντρεύτηκες και πήρες τα χαρτιά σου, είσαι κανονικός Αμερικανός πολίτης μετά. Στη σημερινή όμως εποχή, αυτό γίνεται τώρα από το Μεξικό. Μπαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια μπορούμε να πούμε κάθε χρόνο χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος. Οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν μοίρα στον ήλιο, δεν έχουν τίποτα. Και έρχονται για να μείνουν στις ΗΠΑ. Κατά την οκταετία του Ομπάμα έδιωξε 11 εκατομμύρια μετανάστες. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τους έδιωξε, όχι μετανάστες, λαθρέως. Λαθρέως, μάλιστα. Από το Μέξικο. Πηγαίνετε πίσω λέει. Και μουσουλμάνους έδιωξε και Μεξικανούς και Ευρωπαίους, οποιοςδήποτε. Μπάμα τους έπιανε πίσω. Και τους μαρκάρισε ότι δεν μπορεί να ξανάρθεις. Αλλά αυτοί πάλι ξαναρχόταν πάλι στην Αμερική. Και αυτό γινόταν κάθε φορά. Δηλαδή τους έπαιρναν, τους στέλναν στο Μεξικό, μετά από ένα μήνα μπαμ πάλι πίσω. Οι ίδιοι. Δεν το κάνανε give up, δηλαδή να έρθουν στις ΗΠΑ. Γιατί όμως έγινε τόσο μεγάλος πάταλος όταν ο Τραμπ είπε θα βάλω τείχο στο Μέξικο. Το ίδιο πράγμα είχε πει να το κάνει και ο Κλίντον, αν θυμάσαι. Ναι, και η γυναίκα του και η Χίλαρη. Και η γυναίκα του και ο Μπους και όλοι οι πολιτικοί λέγανε θα πάμε ένα τείχος, μεγάλο τείχος, να μην μπορούν να περάσουν. Γιατί όμως με τον ερχομό του Τραμπ που είπε θα βάλω ένα τείχος στο Μεξικό και αυτοί οι liberals όλοι γίνανε upset και γίνανε εξωφρενών για το immigration. Γιατί θέλουν αυτοί τώρα, όλοι αυτοί να έρχονται μέσα στην Αμερική illegal, να έρχονται σκαστοί δηλαδή. Ποιος ο λόγος? Είναι πολλά εδώ. Λοιπόν, πρώτον, όπως ξέρουμε, όταν είναι κάποιος πολιτικός, όταν γίνει πρόεδρος, ναι, οι αντίπαλοι πολεμούν να το φάνε, αυτοί που δεν είναι μαζί του. Λοιπόν, και το κάνουν κάθε φορά, δεν το κάνουν μόνο στο Τραμπ, αλλά το κάνουν και από ό,τι βλέπω γίνεται χειρότερο κάθε φορά. Τα είχαν με τον Bush άσχημα, οι άλλοι τα είχαν με τον Ομπάμα χειρότερα και οι τωρινοί τα έχουν με τον Τραμπ ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, αυτά γίνονται και κάνουν τους ανόητους, ενώ δεν είναι, λένε «Α, το έκανε κι άλλος πρόεδρος αυτό, δεν το πιστεύω», ενώ ξέρουμε ότι το κάνανε. Λοιπόν, όταν κατηγορούν τον Τραμπ, πρέπει να το βάλουμε σε τρεις θέσεις. Πρώτον, είναι κάτι που το κάνανε και οι άλλοι πρόεδροι ή όχι, όπως το παράδειγμα που έδωσες για που τους στέλνανε πίσω και για τον τοίχο, που θέλανε τον τοίχο. Δεύτερον,
είναι ειδικά για τον Τραμπ ή είναι κάτι που το κάνουν όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι. Ας πούμε, η ιδεολογία ότι αν χαμηλώσει τους φόρους, οι επαγγελματίες θα κάνουν περισσότερες δουλειές και αυτό θα βοηθήσει όλο τον κόσμο. Αυτό είναι φιλοσοφία που ειδικά οι Ρεπουμπλικάνοι την έχουν περισσότερο, αλλά όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι, ο Bush, ο McCain κλπ. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές με τον Τραμπ. Το μόνο που δέχομαι να κάνουν κριτική για τον Τραμπ είναι όταν πραγματικά κάνει κάτι που είναι ειδικό Τραμπ. Ας πούμε, κάνει τώρα τα tweets. Στέλνει τα tweets, λέει ότι οι δημοσιογράφοι είναι ψεύτες, είναι fake news, είναι ψέματα, λέει τους ανθρώπους losers. Τώρα, δεν θα πω καλά ή κακά αυτή τη στιγμή, απλώς θα πω, ομολογώ ότι αυτό είναι κάτι ειδικό του Τραμπ. Δεν το έκανε ο Ομπάμα, δεν το έκανε ο Μπούς κλπ. Αλλά τα περισσότερα είναι πράγματα που ή τα κάνουν όλοι οι άλλοι Ρεπουμπλικάνοι, ή τα κάνουν όλοι οι Προέδροι, όπως είπαμε. Αλλά τώρα, γιατί, όπως έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, το κατεστημένο των Δημοκράτων θέλει να μπαίνουν λαθρέοι, επειδή πιστεύει ότι αυτοί οι λαθρέοι κάποια στιγμή θα γίνουν Αμερικανοί πολίτες και θα ψηφίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα για να έχει ένα πολιτικό μονοπόλιο το Δημοκρατικό Κόμμα. Οι Ρεπουμπλικάνοι, πάλι το κατεστημένο, όχι ο Τραμπ, αλλά το κατεστημένο, θέλει να έρχονται επειδή βοηθούν την οικονομία με δύο τρόπους. Πρώτον, δουλεύουν σχεδόν τζάπα. Δεύτερον, αρκετοί πληρώνουν και φόρους μέσα στο σύστημα, αλλά δεν επιτρέπεται να λάβουν benefits από το σύστημα και έτσι βοηθούν την Αμερική. Λοιπόν, αυτοί από το κατεστημένο που είναι όλα μόνο δολάρια και σέντια, τίποτα άλλο δεν τους νοιάζει, αυτοί το θέλουν. Λοιπόν, γι' αυτό το κατεστημένο και από τα δύο μεγάλα κόμματα κοιτάζει, όπως λέμε, look the other way. Κοιτάζει αλλού όταν μπαίνουν λαθρέοι. Από το ένα μέρος του στόματος λένε όχι, πρέπει να τους σταματήσουμε, και από το άλλο κλείνουν το μάτι και τους αφήνουν να μπαίνουν. Μάλιστα. Και έτσι γίνεται χαμός. Τώρα πιστεύεις ότι με τον Τραμπ θα αρχίσει να βάλει τον τοίχο εκεί πέρα? Να σου πω, πιστεύω ότι τώρα αυτό που θα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό που έκανε το executive order και είπε ότι από ορισμένες χώρες δεν θα επιτρέπονται να έρχονται προσωρινά, ως ότου να υπάρχει καλύτερο σύστημα να τους ελέγχουμε. Και ο λόγος που είπε αυτές τις χώρες είναι επειδή οι κυβερνήσεις από αυτές τις χώρες δεν είναι σταθερές να είναι έμπιστες, ας πούμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι κυβερνήσεις αυτό που κάνουν χρηματοδοτούν τους άσεις, τους τρελούς, τους βοβιστές. Είναι και αυτό. Είναι και ότι είναι σχεδόν αναρχία σε αυτές τις χώρες. Αναρχικά κράτη. Ναι. Αυτό που λένε πάλι περισσότερο οι αριστεροί, ότι είναι εναντίον των μουσουλμάνων, αυτό που δεν ομολογούν είναι ότι οι χώρες με το μεγαλύτερο πληθυσμό μουσουλμάνων δεν είναι από αυτές που λέει δεν μπορούν να έρθουν. Ας πούμε, Ινδονησία, Σαουδί Αραβία κλπ. Έχουν περισσότερους μουσουλμάνους. Πακιστάν και αυτά. Ναι, ακριβώς. Ινδίες. Ναι, και αυτοί μουσουλμάνοι. Μάλιστα. Τουρκία. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αν έχουμε τόσους μουσουλμάνους πάνω στη γη, οι περισσότεροι δεν θα σταματήσει ο Τραμπ να μπαίνουν. Τόσους λίγους, ούτε φαίνεται, τόσους λίγους είναι από όλους που είναι, αλλά βέβαια οι αριστεροί δεν το θέλουν καθόλου και λένε είναι αντιμουσουλμάνος, για να κάνουν όλους να μην τον ξαναψηφίσουν στο 2020. Αλλά πιστεύω ότι τώρα αυτό θα πάει στο Supreme Court, στο ανώτερο δικαστήριο της Αμερικής, και πιστεύω και ελπίζω ότι το Supreme Court θα κάνει το δίκαιο που είναι ο πρόεδρος της Αμερικής έχει το δικαίωμα να βγάζει αποφάσεις σε ζητήματα μεταναστευτικών για εθνικής ασφάλειας. Αυτό το γράφει ο νόμος, δεν είναι κάτι που λέει εγώ είμαι ο πρόεδρος. Λοιπόν, εδώ είναι το δικό σου το στούντιο. Αν θες να βάψεις τον τοίχο καφέ ή κίτρινο ή κόκκινο, δικαίωμά σου. Δεν θα σου πει κάποιος άλλος όχι δεν μπορείς. Λοιπόν, και ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει. Είναι καθαρό, γραμμένο. Ναι. Ναι, τώρα πάμε στο θέμα με την Αγγλία, άμα τι έγινε, είναι χαμός εκεί. Ναι.
Εκεί τώρα, ας πούμε, αυτά είναι κακό που συνέβηκε, γιατί δεν βγήκανε ούτε με πιστόλια, με μαχαίρια βγήκανε, μεγάλα μαχαίρια, ναι, και κόψανε κεφάλια, σκοτώσανε πάρα πολύ κόσμο εκεί στην Αγγλία. Αυτό όμως που έγινε βοήθησε τον Τραμπ στο immigration από αυτά τα κράτη. Ναι, βοήθησε σωστά, πάρα πολύ, και πάρα πολύ αναρωτιέται και σου λέει, για κάτσε. Μπορεί να έχει δίκιο, έχει δίκιο σου λέει ο πρόεδρος που θέλει να βάλει και εσύ να λέει, σου λέει, από αυτές τις χώρες που υπάρχουν εξτρεμιστές δεν θέλουμε τουρίστες να έρχονται. Και παίζει σημαντικό ρόλο, ξέρεις, η προστασία του ανθρώπου. Αλλά δεν πιστεύω να έχουμε εδώ χτύπημα, διότι τώρα που πήγε στη Σαουδική Αραβία ο Τραμπ εκεί, τον υποδεχτήκαν οι άνθρωποι, λες ήταν ο Θεός τους, τα είδες. Ήταν κάτι που κανένας άλλος πρόεδρος τον υποδεχτήκαν όπως υποδεχτήκαν τον Τραμπ. Και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Είδαμε τώρα ότι η Σαουδική Αραβία και άλλα αραβικά κράτη, κάπου καμιά δεκαπενταρία, κόψαν τις σχέσεις τους με το Κατάρ. Έτσι δεν είναι, κάπου εκεί κάτω. Έχεις ενημερωθεί για αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Τι νομίζεις ότι θα συμβεί και κάτω τώρα? Να σου πω, δεν ξέρω με σίγουρα, επειδή το απόγευμα πριν κάνα δύο ώρες, ακόμα είχε κάνει, ο Τραμπ είχε κάνει ένα tweet, είχε στείλει ένα tweet, και άλλοι γερουσιαστές λέγανε δεν το είδαμε, δεν ξέρουμε καθαρά ακόμα, και ήταν και ο Sean Spicer που είναι ο press secretary, και εκείνος δεν είπε καθαρά ακόμα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα... Πιστεύω ότι θα βγουν παραπάνω πληροφορίες, επειδή τώρα ξέρουμε μόνο από το tweet, και όπως ξέρουμε, όταν κάνει ο Trump tweet βγαίνουν 800 και λένε αυτό εννοούσε, αυτό εννοούσε, αυτό. Λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα το εξηγήσει. Γιατί το tweet, γιατί και εγώ κάνω tweet, ας πούμε, αλλά είναι με δύο γραμμές. Δεν μπορεί να βάζει πολύ ολόκληρο κείμενο εκεί στο tweet. Ναι, 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 βέβαια. Εκεί είναι μόνο για κανάλια, για όπως ο σταθμός μας, να στείλω κατευθείαν στους υπόλοιπους, να πω, παιδιά, σήμερα θα μιλήσει ο Ντίνο. Ναι. Με καταλαβαίνετε, δύο λέξεις. Μπαμ, 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 και όλοι μπαίνουν και μπαίνουν σε, έτσι κάνει και ο Τραμπ. Τώρα ο Τραμπ έχει μανία με το τηλέφωνό του να κάνει tweet. Ναι. Είναι το χόμπι του τέτοιο, ξέρω εγώ. Είναι ο τύπος του. Αυτό είναι η μηχανή, αυτό είναι η βενζίνη του. Αυτό τον... του αρέσει τα 3 ώρα τα χαράματα να σηκώνεται και να κάνει tweet. Εκεί που βλέπεις τον ύπνο κάτι. Ακριβώς. Και να λέει αύριο θα κάνω έτσι. Ναι. Και προτού μάθει τίποτα το Κογκρέσο, μπαμ, το έχουν μάθει όλος ο πλανήτης. Ναι. Χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα. Που αυτό τσαντίζει πάρα πολλούς, ξέρεις, με το να κάνει tweet. Ναι. Που δεν το βλέπω αυτό να είναι κάτι το παράλογο, εφόσον η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Υπάρχει το Facebook, υπάρχει το YouTube, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει το Google, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι είναι, Ντίνο. Ναι. Λοιπόν, τι να πεις με αυτούς. Λοιπόν, από τα άλλα τώρα, βλέπουμε ότι εδώ γίνεται ένας χαμός. Χαμός γίνεται με τον καιρό. Τι πιστεύεις εσύ με το Πάρις, το Παρίσι που έχει βγάλει αυτό το ναι, το σωματείο, την οργάνωση, ναι, να προστατέψει τον πλανήτη. Τι νομίζεις? Να σου πω, αυτό είναι αυτό που κάνει ο Τραμπ σε αυτή την περίπτωση. Το θεωρώ λιγότερο σημαντικό από αυτό που έκανε με το ΝΑΤΟ. Όπως είχαμε συζητήσει, πήγε στο ΝΑΤΟ και εσύ το ανέφερες πάρα πολλές ώρες στο πρόγραμμά σου. Πήγε στο ΝΑΤΟ και λέει, εσείς δεν πληρώνετε Γερμανία, Γαλλία κλπ. Πρέπει να αρχίσετε να πληρώνετε. Λοιπόν, και εδώ ο Τραμπ είπε, πρέπει, γιατί να έχουμε διαφορετικούς όρους. Δηλαδή, ας πούμε ότι εσύ σου λένε δεν επιτρέπεται να βγάλεις τα σκουπίδια, τον τενεκέ των σκουπιδιών έξω στο ύπεθρον, εκτός από την ημέρα που θα τα πάρουν, επειδή μαζεύονται κατσαρίδες, ποντικοί κλπ. Λοιπόν, δίκιο έχουνε ότι αν τα βγάλεις έξω θα προσθέσεις και εσύ σε αυτό το κακό. Αλλά όταν μπεις, μα σταθείτε εδώ. Αυτός που έχει το στούντιο δίπλα, αυτός που έχει το μαγαζί δίπλα, τους αφήνετε και βγάζουνε 5 τενεκέδες την ημέρα και εμένα δεν με αφήνετε να βγάλω ούτε μία. Λοιπόν, άσχετο αν την κρατήσετε το δικό σου τενεκέ μέσα, θα καλυτερεύσει η ατμόσφαιρα απ' έξω. Λες, μα γιατί εγώ με τον ένα τενεκέ μου κάνετε προβλήματα και αυτοί μπορούν να τους 5. Θα παρασυρθώ εγώ να κάνω ό,τι θέλω, ως ότου να κάτσετε να κάνω με δίκαιο νόμο να πιάνει όλες τις χώρες. Όχι για την Αμερική διαφορετικούς όρους από την Κίνα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως το έκανα και πώς εχθές, η Αμερική είναι 5 κράτη, τα οποία αυτά τα 5 κράτη, 4-5, που είναι τα μεγαλύτερα κράτη, παραδείγματος χάρη, βιομηχανικά κράτη. Ναι. Όταν βγήκε ο Μπιλ Κλίντον, υπόγραψε συμφωνίες, όλοι το ξέρουν,
και σε κάτω στην οικονομία της Αμερικής. Αλλά ο Bill Clinton δεν τις έκατεψε στην οικονομία της Αμερικής overnight ή μέσα σε μια εβδομάδα ή σε ένα χρόνο. Απλούσε τα υπόλοιπα συμβόλαια ότι έχει την πόλη κατοικόμενά του στο Λευκό Νίκο, παρόλο που έφυγε ο Clinton από το Λευκό Νίκο με ένα καλό όνομα, ότι ήταν καλός πρόεδρος, το λένε πολύ αυτό. Είχαμε ησυχία, είχαμε οικονομία καλή, όλα αυτά από τα οποία έχει ο Clinton για 8 χρόνια τα έχει κάνει ο Reagan. Το οποίο ο Reagan έφτιαξε την οικονομία της Αμερικής, που είμαστε σχεδόν στην ίδια κατάσταση που είμαστε σήμερα, και ήταν και τότε. Και ο Reagan εγκατάφερε και έφερε την Αμερική να τη φτιάξει. Ο Clinton βεβαίως, όταν είδε μια έτοιμη Αμερική, υπόρρεψε τις συμφωνίες με τις Ινδίες, με το Μέξικο, να φύγουν τα εργοστάσια από τις ΗΠΑ. Ένα-ένα εργοστάσιο, τα manufacturers φεύγανε. Μπαμ στο Μέξικο, μπαμ στην Κίνα, μπαμ στις Ινδίες, μπαμ δεξιά-αριστερά. Κάθε φορά που έκανε αυτό το πράγμα, να σου και 100.000 και 200.000 Αμερικανοί άνεργοι. Δεν είχαν δουλειά πλέον. Ναι. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, οι Αμερικανοί είναι άνεργοι. Και η οικονομία της Αμερικής θα πάει και να παίρνει λεφτά τώρα η Αμερική δεξιά και αριστερά και να δανείζεται. Γιατί? Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και αυτούς τους άνεργους που έφερε την καταστροφή. Όταν κάνετε συμφωνία του Παρισιού, είπανε κυρίες και κύριοι, okay, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μια οργάνωση μέσα στα Ηνωμένα Έθνη, θα αποτελείται από όλα τα κράτη και θα προστατεύσει τον πλανήτη. Δηλαδή, τι θα κάνω στον πλανήτη, λένε αυτοί οι ψευτοεπιστήμονες, τους αποκαλώ εγώ αυτούς, ότι θα πάνε και θα στείλουν δορυφορεάκια και θα κάνουν σπρέι, να μην έχουμε τυφώνες, να μην έχουμε βροχές, να μην έχουμε αέρα και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, ο πλανήτης είναι αυτοδιοίκητος. Ο πλανήτης είναι θεϊκός. Δεν μπορεί κανείς να τον ενοχλήσει. Ο πλανήτης Γης προστατεύεται. Εδώ και χιλιάδες χρόνια ο πλανήτης Γης είχε πολλά ηφαίστεια. Θυμάσαι, ναι, στην ιστορία που τα λένε αυτά. Είχε του δεισνόσαυρους, είχε μεγάλα ζώα. Η θερμοκρασία ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά τι έγινε, ο πλανήτης όμως φτιάχτηκε από το Θεό και είναι μια σφαίρα και γύριζε γύρω από τον εαυτό του και έχει καλή ατμόσφαιρα και καθαρά νερά και τα πάντα. Όταν εμείς μολύνουμε όμως τον πλανήτη, εντάξει, βεβαίως θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Όχι μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο πλανήτης πάντα αμήνεται στον εαυτό του. Λοιπόν, η οργάνωση αυτή που έκανε η Γαλλία και το σύμφωνο της Γαλλίας που λένε και αποχώρησε ο Τραμπ, τι ήτανε? Ήτανε μία μπουρδα και μισή, μία κομπίνα για να έχει η Γαλλία εκεί πέρα 20.000 άτομα να δουλεύουνε και εμείς τα κορόιδα στις ΗΠΑ να μας χρεώνουν φορολογίες, αν κάνω λάθος ή δώρα αυτός με έντυνο. Εμείς να πληρώνουμε κάθε μήνα ή κάθε μέρα, κάθε πένι, γιατί ρε, να πηγαίνεις να πάρεις βενζίνη και η βενζίνη σου είναι 3 δολάρια. Να είναι 50 σέντζια. Όλα είναι τάξεις. Πάω να αγοράσεις ένα καφέ, φορολογίες. Πάσος, έχεις σπίτι, φορολογίες. Έχεις στην τράπεζα, φορολογίες. Τέλος του χρόνου, τάξεις. Όπου και πας δηλαδή, μας έχουν τραντάξεις, φορολογίες. Και τα δύο κόμματα. Γιατί όμως? Για να δίνουμε τα λεφτά πού? Στη Γαλλία. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο? Απαγορεύουν στις ΗΠΑ να έχει εργοστάσια, ενώ στην Κίνα, στις Ινδίες και στη Ρωσία έχουν 1.000.000 φορές παραπάνω εργοστάσια που μαλλιώνουν την ατμόσφαιρα. Ας υποθέσουμε ότι μαλλιώνουν την ατμόσφαιρα. Και ποιος πληρώνει την ύφη? Α, οι Αμερικανοί είναι τα χαζά πουλιά. Εμείς είμαστε οι χαζοί. Μόνο οι Αμερικοί πλήρωνε $1 billion το χρόνο. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι. $1 billion το χρόνο. Γιατί ρε παιδιά, έχουμε πληρώσει $3 billion μέχρι τώρα. Γιατί να πληρώνουμε? Αυτά τα λεφτά μπορούσε να τα πάρει η κυβέρνηση και να πει, ράτε εδώ, έχουμε homeless, έχουμε άνθρωπους που δεν γίνουν κάτι στα νοσοκομεία, βάλτε μια φθηνή ασφάλεια, μια δωρεάν ασφάλεια. Γιατί να πληρώνουμε στην Τουρκία τόσα δισεκατομμύρια δολάρια στο στρατό? Γιατί να πληρώνουμε στην Αίγυπτο και στις αραβικές χώρες τόσα δισεκατομμύρια δολάρια? Γιατί να πληρώνουμε στο Ισραήλ 90 εκατομμύρια δις, όχι εκατομμύρια, δις? Ποιος ο λόγος να πληρώνουμε στο Ισραήλ να περνάνε καλά αυτοί, ή στην Αραβία, ή στην Τουρκία, ή στην Ισπανία, ή στην Πορτογαλία? Μόνο η Ελλάδα δεν παίρνει τίποτα. Μόνο η Ελλάδα είναι αυτή η οποία δεν παίρνει από την Αμερική μία πενταρά. Αγαπητοί φίλοι, αυτό το δίκαιο. Και όταν ο Τραμπ τους λέει, εγώ θα πληρώνω για σας, όπως και στο ΝΑΤΟ, εγώ και η Ελλάδα πληρώνουμε για σας και για τον καιρό θα πληρώνω για Αμερική τα σπασμένα τα δικά σας, φεύγω, όπως είπες προηγουμένως, για να βρούμε κανένα άλλη λύση. Κάποια άλλη λύση. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει.
Τι έχεις να πεις για αυτό το πράγμα, Ντίνο? Θέλω να πω κάτι που είπες πριν λίγο, που είναι πολύ ενδιαφέρον, που έφερες στο Θεό. Επειδή εγώ πιστεύω ότι πολλοί, όχι όλοι, αλλά πολλοί από αυτούς που προσκυνούν τον πλανήτη, όχι θέλουν να είναι καθαρός ο αέρας, το νερό, καλά, όλοι το θέλουμε αυτό. Αλλά αυτοί που προσκυνούν τον πλανήτη, πολλοί από αυτούς είναι άθεοι. Και επειδή δεν προσκυνούν Θεό, χρειάζονται κάτι να προσκυνήσουν και προσκυνούν τον πλανήτη. Για πολλούς από αυτούς, πάλι λέω όχι όλους, αλλά για πολλούς από αυτούς, το κάνουν επειδή είναι τσατισμένοι με τους χριστιανούς ή και με τους άλλους που πιστεύουν σε Θεό, που δεν, και με τους Εβραίους, ας πούμε, που λένε ο Θεός θα τα φτιάξει, ο Θεός έκανε τον πλανήτη. Επειδή δεν θέλουν πολύ, από τους φανατικούς εννοώ, τους φανατικούς άθεους που δεν θέλουν το να ακούσουν τέτοιο πράγμα, λένε α, όχι, το μόνο πράγμα που προσκυνούμε είναι η φυσική, science, και τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά αυτά που είπες είναι δίκαιο. Αυτό τώρα στο Παρίσι δεν είναι τίποτα σημαντικό, δηλαδή και να είμαστε μέσα και να μην είμαστε μέσα είναι σαν να μου πεις η θερμοκρασία ήταν 80 degrees και κατέβηκε στα 79. Αυτό δεν μας κάνει τίποτα. Είναι κάτι μικρό, δεν είναι... Ναι, μα παρακολουθώ κάτι από τους liberals. Να κάνουν διαφημίσεις δεξιά και αριστερά σε μερικά κανάλια, λίμπερα κανάλια, αριστερά κανάλια, να τα πούμε κομμουνιστικά κανάλια, και να λένε ότι εσύ θάβεις ζωντανά τα παιδιά σου, θα καούν τα παιδιά σου, λέει, λες και θα ρίχνεις το μωρό μέσα σε κάρβουνα. Κάτι τις διαφημίσεις τρελές κάνουν δηλαδή. Τρελές διαφημίσεις, είναι κάτι το παράξενο. Όπως ο Γκολ παραιτήθηκε χθες, μετά από τη δήλωση που έκανε ο Τζόρτζ από το Weather Channel, που είναι και διοχτήτης, και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τα ακούσατε, το μετάδωσα χθες. Και ο Γκολ τώρα παραιτήθηκε, γιατί έχει κάνει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια κι αυτός. Δεν μας λέει ο Γκολ πόσα δισεκατομμύρια πληρώθηκε κι αυτός, όπως η Χίλερη, όπως και οι υπόλοιποι. Όπως και ο Τζορτζ Μπους. Όλοι, δεν μένουν μονάχα για τους δεξιούς, και τους... και τον Τζορτζ Μπους, και αυτοί ήταν λιγάκι κορόπτε, πολύ κορόπτε, ας πούμε, με τους πολέμους το ένα και το άλλο. Δηλαδή φέρνει την Αμερικάνο κάτω μόνο και μόνο για τα δικά τους τα συμφέροντα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο Αμερικανικός λαός, εδώ τελειώνουμε τα συμφέροντα. Μπαμ, μπαμ, πάμε για μια Αμερική. Γι' αυτό και τώρα με πιάσε το μπαλμό του Αμερικανού πολίτη και όλου του πλανήτη και λένε πόρτα η Αμερική. Βλέπουμε τώρα ο Καναδάς να βγαίνουν στους δρόμους και στην Αγγλία όλοι οι νέοι φίλοι day του Τραμπ και υποστηρίζουν τις ιδέες του Τραμπ. Να σου πω, αυτό όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει άνθρωπος που θέλει λερωμένο νερό και μολυσμένο αέρα. Δεν το θέλει κανένας αυτό. Απλώς κοιτάζομαι τα priorities, κοιτάζομαι ποιο είναι το πιο επίγον. Δηλαδή, εγώ ρωτώ αυτούς που λένε ότι θα λιώσει ο πάγος στο Βόρειο Πόλο και θα κατεβεί και θα βουλιάξουμε όλοι, και η Φλόριδα και η Καλιφόρνια θα βουλιάξουν μέσα στη θάλασσα. Λέω, πότε θα γίνει αυτό, πότε? Την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα, του χρόνου, σε 5 χρόνια ή σε 80, 100, 200 χρόνια? Αυτά όμως που γίνονται τώρα, όπως γίνανε στο Λονδίνο, όπως γίνονται αλλού, αυτά είναι τώρα. Αυτά γίνονται αμέσως τώρα. Μπορεί κάποιος να πάει σε ένα κονσέρτο, όπως έγινε και αυτό, και να σκοτωθεί επειδή είναι ένας τρελός που βομβαρδίζει τον εαυτό του και όλους τους άλλους και τεινάζει όλο το στάδιο. Αυτό γίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε. Αυτός είναι ο πρώτος προορισμός. Όχι κάτι που... Και αν γίνει, και αν είναι αλήθεια που τα λένε, θα γίνει σε 100 χρόνια. Έτσι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν κοιτάμε τα σημερινά γεγονότα και τις δολοφονίες που γίνονται σήμερα. Κοιτάμε για 100 χρόνια μετά, ή 200 χρόνια, ή 1000 χρόνια, ή 1 εκατομμύριο χρόνια, τι θα γίνει ο πλανήτης. Ο πλανήτης είναι μια χαρά. Είχαμε εδώ βροχές, βλέπεις, θα βρέχει κάθε μέρα εδώ στη Φλόριδα. Το είπα και χτες. Ότι εμείς εδώ στη Φλόριντα είχε να βρέξει 6 μήνες περίπου. Από το... πότε, από τα Χριστούγεννα. Δεν είχε βρέξει ποτέ. Καμιά βροκούλα. Το γρασίδιξε, τώρα βλέπω εδώ πέρα να όλα πρασινίσαν. Τα δέντρα, τα πάντα. Νερό, νερό, πολύ νερό. Και θέλουμε το νερό. Γι' αυτό πρέπει να ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη. Γιατί όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη, κάνει evaporate το νερό. Κάνει ατμό τη θάλασσα. Δημιουργούνται οι τυφώνες, και οι τυφώνες και οι κυκλώνες είναι καλοί για τον πλανήτη. Αυτά εννοεί ότι ο πλανήτης προστατεύει τον εαυτό του.
Όταν πηγαίνουν οι κυκλώνες 600 μίλια γύρω-γύρω με αέρα, 150 και 200 μίλια, ξέρετε τι ανακατοσούρα γίνεται. Δεν μπορεί να έχει όζωνο ο πλανήτης, δεν μπορεί να έχει και ό,τι και να έχει, η ατμόσφαιρα καθαρίζει. Είναι όπως να είμαστε σε αυτό το δωμάτιο και να έχουμε 50-20 άτομα και να καπνίζουν ένας πίσω από τον άλλον πουρα, με πολύ καπνό. Και να έχεις κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα. Θα στραβωθείς. Δεν μπορεί να αναπνεύσει, έτσι δεν είναι. Άμα ανοίξω τις πόρτες και τα παράθυρα και βάλω και δύο αναμνηστήρες με αέρα, μέσα σε δύο λεπτά πάμε καθαρίσει το δωμάτιο. Έτσι ακριβώς είναι και ο πλανήτης. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι 727-725-5555 για τους φίλους και φίλους που θα αναλάβουν μέρος με εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Επαναλαμβάνω, από την Ελλάδα είναι 1-727-725-5555. Επίσης, αν θέλετε να μπείτε στο Skype, οι φίλοι ακροατές μπορούν να μπουν και στο Skype, που είναι Greek Voice. Παίρνουμε και Skype σήμερα από τους τηλεθεατές και ακροατές μας από το εξωτερικό. Από τα άλλα, βλέπεις ότι κυκλοφορεί τώρα, δίνω σαν δημοσιογράφος που και ασχολείσαι για πάρα πολλά χρόνια και καθηγητής δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο, βλέπουμε τώρα ειδήσεις. Προπαντός έχουν βγάλει στο CNN πάρα πολλά ντοκουμέντα έξω από την Ευρώπη, ότι το CNN στείνει ειδήσεις, ότι το CNN δημιούργησε, λέει, την Άσης, ότι το CNN δημιουργεί καταστάσεις όπως έκανε αυτή με το κεφάλι του Τραμπ. Την ίδια στάση ακριβώς που είχε αυτή, έχουν και αυτοί οι λεγόμενοι Άσης. Mm. Και διαβάζουμε σήμερα και λέει ότι οι μουσουλμάνοι δεν τα έκαναν αυτά, αλλά αυτά ήταν πράγματα του CNN. Τι νομίζεις? Βάλανε φωτογραφίες στο Facebook και στο YouTube, βίντεος πώς κάνουν τα σκηνικά σαν μια κινηματογραφική ταινία, για να μπορέσουν να βάλουν ψεύτικους διαδηλωτές να φωνάζουν από διάφορα κράτη και τώρα και τώρα και δημιουργούν ειδήσεις. Δηλαδή ένα πεινασμένο κανάλι, το οποίο πρέπει να είναι το πρώτο, όπως λένε αυτοί, για να είναι το πρώτο στις ειδήσεις, γιατί προτού μεταδώσει κανένας άλλος, το CNN μετάδιδε κάποια τραγική είδηση. Και αυτή η τραγική είδηση που μετάδιδε ήταν φτιαχτή από το ίδιο το CNN για να ανακατεύει τον κόσμο και φέρνει αυτές τις λεγόμενες κομπλεξικές, ας πούμε, τις συγκρούσεις μεταξύ των λαών. Τι νομίζεις για αυτό το πράγμα? Αληθεύουν αυτά τα πράγματα? Να σου πω, εγώ σχεδόν για το κάθε ζήτημα δεν πιστεύω ούτε το απόλυτο από μια άκρη, ούτε το απόλυτο από την άλλη. Δηλαδή, ούτε πιστεύω ότι όλα που λέει το CNN είναι αλήθεια, ούτε όλα που λέει είναι ψέματα. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, ότι είναι ένα πεινασμένο κανάλι, όπως είναι και οι πολλές εφημερίδες σήμερα, επειδή ο κόσμος δεν διαβάζει εφημερίδες όπως διάβαζε πρώτα. No. Και προσπαθούν οι εφημερίδες, προπαντός το New York Times, το Washington Post, το Boston Globe, το Tampa Bay Times εδώ. Λοιπόν, αυτές οι εφημερίδες, για να τις διαβάζει ο κόσμος, να δίνει χρήματα να τις αγοράζει, να τις φέρνει στο σπίτι, να τα βάζει στο σπίτι, να τις πετάξει μετά, γιατί ενώ μπορεί να δει τα νέα δωρεάν από το ίντερνετ και το ένα και το άλλο, προσπαθούν να κάνουν κάτι πολύ... τραγικό. Δεν είναι τραγικό, κάτι δηλαδή... Πολύ κακό. Κακό να φανούν, όπως κάνουν οι εφημερίδες πολλές φορές στα supermarkets, οι λεγόμενες supermarket tabloids. Έτσι έχουν γίνει εφημερίδες που πρώτα ήταν σπουδαίες εφημερίδες. Λοιπόν, έτσι κάνει και το CNN, επειδή πρώτο είναι το Fox, ή τους περισσότερους που το βλέπουν από το cable. Μετά είναι το MSNBC και τελευταία το CNN. Λοιπόν, το CNN λέει, είμαστε πρώτοι και τώρα είμαστε τρίτοι. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να ανεβούμε. Τώρα, δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα κακά, δεν γίνονται. Βεβαίως και γίνονται, αλλά πιστεύω και όλα ότι αλλά το πιπερίζει πάρα πολύ το CNN, και όχι μόνο για να έχει ανθρώπους να το βλέπουν, αλλά και για ιδεολογία. Και για ιδεολογία δεν λέει τα νέα καθαρά. Πάντοτε βάζει μέσα γνώμη, κρύβει τη γνώμη μέσα σε κάτι που πρέπει να είναι νέα. Αυτό είναι το κακό που κάνει και το CNN και πάρα πολλοί άλλοι. Και το ABC, CBS, NBC, όλα, κοίταξε, η αλήθεια να λέγεται, ναι, ότι όλα τα τηλεοπτικά κανάλια πλέον, όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, ABC, CBS, που είχαν καλά δημοσιογραφικά δελτία ειδήσεων οι παλιοί, ναι, εκεί. Όταν μιλάει το ABC με δελτίο ειδήσεων, το κοιτάζανε 11 ώρα το βράδυ, εκατομμύρια κόσμο. Ναι, βέβαια. Το θυμάσαι, ναι, 11 ώρα το βράδυ, και εγώ πήγαινα να δω τις ειδήσεις 11 ώρα το βράδυ, το Διεθνές Ειδήσεων της Αμερικής. Αν με ρωτήσεις ποια ήταν τελευταία φορά που κοίταξα ειδήσεις από το ABC, NBC, CBS, θα σου πω εδώ και 15 χρόνια.
Από τότε δηλαδή που βγήκε το διαδίκτυο και από τότε που πιάσα το τηλέφωνο στα χέρια μου, δεν χρειάζομαι πλέον να βλέπω ειδήσεις πουθενά. Γιατί τις βλέπω εδώ στο τηλέφωνο μου. Και είναι ότι βλέπεις ειδήσεις όπου δεν τις λένε πουθενά. Δεν τις λένε πουθενά. Όπως παραδείγματος χάρη στο Facebook που βάζω εγώ και τις αναμεταδίδω τις ειδήσεις αυτές, παρουσιάζουμε ειδήσεις οι οποίες έρχονται και σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί κανένα κανάλι δεν λέει, που δεν λέγονται. Όπως και το κανάλι μας έχει μεγάλη ακροματικότητα και στο διαδίκτυο, διότι είναι η εκπομπή αυτή τέτοια που παρουσιάζουμε πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να τα ακούσουν πουθενά. Δεν πρόκειται να τα ακούσουν πουθενά. Και γι' αυτό υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον των Ελλήνων από όλες τις περιοχές. 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Εάν κάποιος θέλει να μιλήσει εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη σήμερα, η ώρα είναι 5 και 55 λεπτά περίπου. Λοιπόν, με το θέμα, κάποιος μου ζητάει και μου λέει, ρώτησε τον Τίνο Άγγελε, με το θέμα της Ρωσίας και με τα λεγόμενα η κλοπή των whatever. Ναι. Τι έχεις να μας πεις με το... Πρώτον, πρέπει να το κοιτάξουμε από πολλές απόψεις. Εάν η Ρωσία προσπάθησε να κάνει κάτι για τις εκλογές, το πιστεύω, επειδή και εμείς και η Αμερική τα κάνει χρόνια. Δεν θυμάσαι ο πρόεδρος Eisenhower, που κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους καλύτερους πρόεδρους, και όμως είχε το αεροπλάνο, το κατάσκοπος πιλότος και... Κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Ναι, και τον πυροβολήσανε οι Ρώσοι, ναι. Και έπεσε ο άνθρωπος και νομίζαν ότι πέθανε, και λέει η Αμερική, α, όχι, ήταν για τον καιρό, weather plane. Και μετά όταν βγήκε ζωντανός, εφάνηκε η Αμερική με το ψέμα ότι έκανε κατασκοπίες, spying. Λοιπόν, όλοι τα κάνουν. Λοιπόν, αν προσπαθήσαν οι Ρώσοι να το κάνουν, και αν αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και όποιοι άλλοι προσπαθούν, τα κάνουν. Αφού ο Ομπάμα είχε άκουε τα τηλεφωνήματα της Μέρκελ, αφού αυτό εφάνηκε στα νέα, που τώρα δεν το λένε αυτό, αλλά πριν 2-3-4 χρόνια ήτανε, το έκανε αυτό. Λοιπόν, αυτά τα κάνουν όλες οι χώρες πρώτον. Δεύτερον, το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν προσπάθησε η Ρωσία, το ζήτημα είναι εάν η ομάδα του Τραμπ ή και ο Τραμπ ο ίδιος ήταν μαζί τους και λέει ναι, να το κάνετε αυτό. Αυτό δεν έχω λόγο να το πιστέψω, επειδή δεν έχει βγει τίποτα μέχρι τώρα που να πούνε έγινε. Είναι σαν να σου πω χτες έκλεψε στην τάδε τράπεζα. Και να πει πώς το λες, επειδή το λες, δεν υπάρχει τίποτα που το δείχνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα. Πρώτον, μετά, δεν μπορώ να καταλάβω αν οι Ρώσοι θέλανε να αλλάξουν την εκλογή, για ποιο λόγο η Ρωσία, αυτό που δεν καταλαβαίνω, για ποιο λόγο, και ρωτώ και ευχαριστώ τον άνθρωπο που έκανε αυτή την ερώτηση, και θέλω να πω σε όλους που ακούνε και βλέπουνε, για ποιο λόγο η Ρωσία να θέλει να βοηθήσει ένα λεοντάρι σαν τον Τραμπ να βγει πρόεδρος, αντί να έχει το αρνάκι την Hillary, που είναι αρνάκι σαν τον Ομπάμα, και τα αρνάκια τα κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί να θέλει να βοηθήσει τον Τραμπ, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Να πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Άγγελε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Προχθές με τον Εβραίο που έλεγε ότι το πρώτο κράτος που κάνει investment είναι η Αμερική και δεύτερο είναι το Ισραήλ, έπρεπε να τον κανονίσεις καλά, γιατί όταν παίρνει τα 16 δισεκατομμύρια όταν παίρνει τα 16 δισεκατομμύρια από την Αμερική και τα κάνει το Ισραήλ investment, αυτό δεν είναι το Ισραήλ, είναι η Αμερική που τα κάνει. Βεβαίως η Αμερική τα κάνει. Και κόβεται ο Εβραίος ότι η Ισραηλινή είναι αυτή η έξυπνη δεύτερη χώρα που κάνει investment. Ναι, αν μου δώσεις και εμένα τα δικά σου λεφτά, θα κάνω investment. Και εμένα ρίξω εκεί πέρα 10 εκατομμύρια, να σου πω τι θα κάνω. Θα κάνω αγγίζουν πετραχίλια. Δώσανε και 16 εκατομμύρια στην Ελλάδα να κάνει investment. Τίποτα. Άμπρα. Τίποτα. Σε πώς κόβεται αυτός ο άνθρωπος, γιατί αυτοί ξέρουν να κάνουν investment, να λουν λεφτά. Δυστυχώς. Άλλη φορά να το έχεις στο νου σου και να το κοπαρίσεις το κεφάλι. Ωραία, γεια σου λοιπόν. Γεια χαρά. 727-725-5555 είναι τα τηλέφωνα εδώ στην εκπομπή, που μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε. Εμένα είναι το Ντίνο
Είναι πολύ ευχαρίστως να το ακούσουμε, αγαπητοί φίλοι. Ένα άλλο ακόμη τώρα λέει το εξής. Μάλιστα, τι λέει εδώ πέρα για κάποιον. Κάποιο νεαρό στην Ελλάδα μιλάνε, γίνεται χαμός και στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, 727-725-5555 τηλέφωνα για τους φίλους και φίλες. Ένα άλλο ακόμα, Ντίνο, πες μας σχετικά τώρα. Έχουμε γραμμή, πάμε στο τηλέφωνο, λέγεται παρακαλώ. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ντίνο, τούτο είναι λίγο διαφορετικό. Βλέπω τους αστυνομικούς στην Ελλάδα και γίνονται τόσα χάλια εκεί κάτω και οι αστυνομικοί στέκουνε. Ποιος τους κάνει κοντρόλ και δεν μπορεί να χτυπήσουν αυτούς που καταστρέφουν την πατρίδα μας και την κάβουν και κάνουν όλα αυτά τις βρωμιές? Μήπως ξέρετε κάποιος να μας πει? Εννοείται για την Ελλάδα? Ναι. Να σας πω, δεν ξέρω καλά, δεν είμαι expert έτσι σε αυτά τα ελληνικά, λοιπόν θα το δώσω πίσω στον Άγγελο. Λοιπόν, το θέμα ξέρετε ποιο είναι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν διοικείται από Έλληνες. Η Ελλάδα διοικείται από τους σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα προτού τις εκλογές. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν κάνει target την αστυνομία. Ξεσηκωθήκανε οι liberals, οι αριστεροί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε διαδηλώσεις με το να λένε Black Lives Matter, κάτι τέτοια πράγματα, κάτι ιδίες δεξιά και αριστερά. Ναι, ναι, αυτά τα ξέρουμε. Όπου ναι, αυτά τα κάνανε οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες στην Αμερική, μόνο και ένα λόγο. Ως θέμα θα έβγαινε Χίλερη η πρόεδρος, θα συνέβαινε ακριβώς αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Η αστυνομία, ναι, αλλά οι θα είναι εκεί και θα κράτε, δεν θα σηκώνεται κανένας να μιλήσει. Δυστυχώς, γιατί δεν αρπάνε όπλα? Εμείς οι Έλληνες είμαστε επαναστητές, είμαστε άνθρωποι. Δεν τους ενδιαφέρει στην Ελλάδα. Τι να πω, λυπάμαι γι' αυτό. Πάμε στο λέω σπουδαία. Μα δεν μπορεί να μην ενδιαφέρει τους ανθρώπους που του κάνουν το σπίτι του, το μαγαζί του και κάθεται με σταυρωτά τα χέρια. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρονται οι Έλληνες πλέον. Τι να πω, δεν ενδιαφέρονται. Είναι καλοί, ωραίοι, αλλά δεν ενδιαφέρονται πλέον. Έχουν βαρεθεί οι άνθρωποι τόσα χρόνια. Είναι 40 χρόνια τώρα σοσιαλοκομμουνισμό στην Ελλάδα. Έχουν βαρεθεί οι άνθρωποι. Αυτοί μεγαλώσαν με ένα σύστημα σοσιαλιστικό, κομμουνιστικό. Του δίνει 400 δολάρια πέρα το μήνα, 300 και δουλεύει σαν χαμάλι. Δηλαδή τις ώρες που βάζει ο Έλληνας δεν περιγράφονται. Καλά, ο Έλληνας, εντάξει, ο Έλληνας δούλευε, αλλά ο Έλληνας δεν δούλευε, και όλα τα λέμε και η αλήθεια. Όχι, δουλεύανε. Τρεις μέρες τη βδομάδα είχε όχι. Δουλεύανε. Τέλος πάντων. Κοίταξε, ο Έλληνας έβαζε. Ο Έλληνας έβαζε το 8ωρο και μπορεί και παραπάνω από 8 ώρες δουλειά. Αλλά απλώς δεν υπάρχουν μερικές συστήματα όπως στην Κεφαλονιά. Α, σηκώνονταν 7 ώρα το πρωί να πάει για δουλειά. 12 το μεσημέρι πήγαινε σπίτι του, θα φάει, θα πάει. Το απόγευμα 4 η ώρα ξαναπηγαίνανε. Α, κάτσε τώρα, θα πάει μετά στο σπίτι, θα φάει, μετά θα πάει να κάνει τον μπανάκι του στον πλατή γυαλό, θα γυρίσει 4 ώρες στη δουλειά και θα πάει μέχρι στις 8 η ώρα το βράδυ. Και σου λέει, ναι, δουλεύει μέχρι στις 8 η ώρα το βράδυ. Ομάδα, καλά, θα αφήσουμε αυτά τώρα. Εμένα δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι που συμβαίνει, ο κόσμος δεν μπορεί η Αμερική να επαναστατήσει. Τι να κάνει, να κάνει φίλοι πόλεμο. Να πάρουνε όπλα, να χτυπήσουνε κανένα δυο τρεις τα βράδια, να τους ρίξουνε κάτω, να φοβηθούνε οι άλλοι. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Είναι η Ελλάδα διοικείται πλέον από άλλους. Από Ευρωπαίους, από τους Γερμανούς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Παρακαλώ, λέγεται. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Νίκο. Καιρό να σας ακούσω, πώς πας? Γεια σου, Ντίνο. Γεια σας. Ένα θέλω να μου δώσεις μια ιδέα αν μπορείς. Τι θα γίνει μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας και μεταξύ Αμερικής με Τουρκίας. Μήπως έχεις καμία γνώμη? Να σου πω, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Αυτό που πιστεύω όμως είναι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι όπως ήταν που το κατεστημένο της Αμερικής έκανε ό,τι μπορούσε να κρατάει καλές και να κάνει τα χατήρια και της Γερμανίας και της Τουρκίας. Πιστεύω ότι τώρα που είναι ο Τραμπ μέσα, που δεν είναι στο κατεστημένο, ότι αν κάνει καμιά στραβωμάρα η Γερμανία ή η Τουρκία, θα τους τα πει ο Τραμπ, δεν θα την αφήσει την κατάσταση έτσι να πει «Α, αυτοί είναι οι φίλοι μας και πρέπει να πάρουμε το μέρος». Πιστεύω ότι
αν γίνει κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μια αλλαγή από ό,τι ήταν με το κατεστημένο και των Δημοκράτων και των Ρεπουμπλικάνων. Τώρα παρακάτω δεν ξέρω, δηλαδή δεν προβλέπω τίποτα συγκεκριμένο, αλλά πιστεύω ότι είναι διαφορετικός ο Τραμπ με αυτό, ότι δεν λέει σαν το κατεστημένο «Α, είναι μαζί μας και δεν τους κατηγορούμε για τίποτα». Νομίζω είναι διαφορετικός. Άμπατ μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας. Αχα. Με την υπόθεση τη βάση που είχαν οι Γερμανοί. Άγγελε, τι νομίζεις γι' αυτό? Εγώ να σας πω δεν έχω τίποτα παρόμοιο. Ένα πράγμα το οποίο ότι και η Αμερική και τα Σκόπια αλλά και η Τουρκία δεν πάει καθόλου καλά με την Ευρώπη αλλά και με τις ΗΠΑ. Από το καιρό που η Αμερική έδωσε χρήματα στους Κούρδους, πήρε μια άλλη στροφή η Τουρκία, η οποία έχει αγριέψει πάρα πολύ ο Σουλτάνος. Νομίζω ότι θα φέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία πίσω στην Ευρώπη. Αυτός είναι η αιτία με τους Άσεις. Επίσης και το Ισραήλ είναι η αιτία με τους Άσεις, με τους εγκληματίες αυτούς. Και γι' αυτό όταν πήγε ο πρόεδρός μας στο Ισραήλ, πήγε πρώτα επήγε στους Άγιους Τόπους, μετά πήγε στο Ισραήλ και μετά πήγε ας πούμε στους Παλαιστίνιους. Εν τω μεταξύ είπε στους Ισραηλίτες ότι κάτσε φρόνημα, εγώ σας πληρώνω. Το Ισραήλ δεν δικεί την Αμερική, αλλά η Αμερική δικεί το Ισραήλ, ξεκάθαρα πράγματα. Και ο πρόεδρος του Ισραήλ έβαλε την ουρά του πίσω και του λέει θα δημιουργηθεί και Παλαιστινιακό κράτος και τη Ιερουσαλήμ δεν θα είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ όπως είχε πει. Όπως έχει πει, την οικονομία της Αμερικής τη διοικούν οι Εβραίοι. Ναι, αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Πώς θα μπορέσει να βάλει πόδι στους Ισραηλίτες? Ήδη έχει βάλει. Ήδη έχει βάλει. Αυτά τα οποία κάνει, κοίταξε αυτά, Νίκο, τώρα, αυτά που ένα λέει... άλλο με την κυρία που βγήκε πρωτήτερα και συμφωνώ εγώ απόλυτα, πόσο ο ελληνικός λαός δεν έχει επαναστατήσει ακόμη εναντίον των πολιτικών και στις συμμορίες που είναι γύρω από αυτούς. Πώς δεν έχει επαναστατήσει, παραφωνάζουν «πεινάμε, δεν έχουμε» και τόνα και τ' άλλο, και τους έχουν δώσει, όπως έχουμε ξαναπεί, ένα γλυφιτζούρι και γλύφουνε, όχι το γλυφιτζούρι, γλύφουνε τώρα το δάχτυλό τους. Γι' αυτό πρέπει να επαναστατήσει ο ελληνικός λαός για να βρει μία μέρα καλύτερη. Ιδαλλιώς θα πάνε στο χειρότερο και να είσαι σίγουρο γι' αυτό. Λοιπόν, γεια σας. Γεια χαρά. Είναι δύσκολο, Ντίνο, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα. Και θα χειροτερέψει η κατάσταση. Λέγεται παρακαλώ εσείς. Έλα, γεια σου. Μόλις έχασε το φίλο σου. Μόλις έχασε το φίλο σου στο κριτικό. Τον Νίκο να πω. Γεια σας. Γεια σου. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Νίκο. Αν δεν πάει ο βασιλιάς πίσω στην Ελλάδα, δεν πρέπει να γίνει επανάσταση, δεν πρέπει να, ο λαός να κινηθεί. Δεν είδε προχθές που φωνάζανε «βασιλιά μας, θα θέλουμε πίσω, σε ένα θέλουμε» που πήγε στην κυρία του Μητσοτάκη και φωνάζανε «όλοι δείτε ο βασιλιάς της Ελλάδας». Ναι, δίκιο έχεις. Ναι, το είπαν. Αυτά τα είδε ο Νίκος. Τα είδε. Αν δεν πει ο Κωνσταντίνος Βουρμπανάρ, δεν γίνεται τίποτα. Συμφωνείς κύριε Ντίνο, ναι ή όχι? Εγώ δεν έχω γνώμη γι' αυτό. Εγώ κάνω ένα πράγμα. Εγώ, αν δεν ξέρω κάτι πάρα πολύ καλά, δεν ανοίγω το στόμα μου. Είσαι πολύ θετικός. Μπράβο. Ευχαριστώ. Το άλλο θέλω να πω, προχτές είχε στην τηλεόραση αυτή την Κέλλη που ήταν πρώην στο Fox και έπαιρνε συνέντευξη από τον Πούτιν. Μάλιστα. Τι της είπε ο Πούτιν και την έκανε, την αχούρσε την κοπελίτσα να πούμε. Τι της είπε, είσαι τσιλεφοβισμένη, τι της είπε? Της είπε ότι, να σας πω, ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος να τον πιστέψουμε, αλλά στην Αμερική λέμε και το σπασμένο ρολόι δύο φορές την ημέρα λέει τη σωστή ώρα. Επειδή είναι σωστή. Λοιπόν, και ο Πούτιν νομίζω είπε
μερικά σωστά πράγματα. Λέει, είστε με τα καλά σας στην Αμερική. Πού τις βγάζετε αυτές τις ιδέες? Πώς βγαίνουν αυτά τα πράγματα? Τώρα, του έκανε και εκείνη μία καλή, του έκανε πολλές καλές ερωτήσεις. Γιατί είναι... Μέγιν Κέλλι. Α, γι' αυτό θα σας ρωτήσω, τι ακριβώς. Δεν μπορείς, πώς το είδες εσύ αυτό το πράγμα, ξεφτυλίστηκε αυτή? Όχι, έκανε καλό interview. Είσαι πολύ φοβισμένη, τη λέει, τρομοκρατημένη φαίνεσαι, τη λέει. Κάτι τέτοιο της είπε. Γιατί τι λέει, φοβάσαι τη σκιά σου? Ναι, εγώ δεν μπήκα στην Αμερική μέσα να κάνω κουμάντο. Εσύ λέει πως θα κατεβάζεις αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι που λέει και ο Άγγελος, που λέτε και εσείς, βοήθησε τον εαυτό της η Κέλλη. Ο Πούτιν δεν βοήθησε τον εαυτό του στα μάτια των Αμερικανών. Πιστεύω ότι στα μάτια των Ρώσων τη βοήθησε πολύ. Αλλά κυριότερο ήταν σωστό αυτό που είπε. Πού βγαίνουν αυτές τις ιδέες? Πού βγάζουν αυτές τις ιδέες ότι η Ρωσία θέλει να ανακατευτεί? Και είπε και ένα άλλο σωστό, που πολλές φορές οι Αμερικανοί δεν μπορούν να δούνε τους εαυτούς τους. Πρέπει να είναι κάποιος απ' έξω να τους πει πώς μοιάζουν. Λοιπόν, λέει ο Πούτιν, τι με νοιάζει με ένα ποιος είναι πρόεδρος της Αμερικής? Επειδή, να σας πω, τόσα ταξίδια που έχω κάνει στην Ελλάδα, βέβαια δεν έχω πάει από τον καιρό που βγήκε ο Τραμπ, λοιπόν δεν ξέρω τη διαφορά. Αλλά τόσα χρόνια και με Δημοκράτες και με Ρεπουμπλικάνους που πάω στην Ελλάδα, μου λένε όλοι τα ίδια είναι. Όλοι τα ίδια είναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι και άλλες χώρες λένε πάνω κάτω όλα τα ίδια είναι. Λοιπόν, λέει αυτός, γιατί να ανακατευτούμε, τι μας νοιάζει μας ποιος είναι πρόεδρος? Εγώ πιστεύω ότι τους νοιάζει, αλλά καλό ήταν και αυτό που είπε, επειδή λέει πού τα βγάζετε αυτά τα πράγματα, έχετε χάσει τα μυαλά σας, λέει. Και αυτό το είπε δηλαδή για τους αριστερούς προπαντός που είναι εναντίον του Τραμπ, και καλά τους το είπε. Παρόλο που είναι ο Πούτιν που το λέει, καλά που τους το είπε. Καλά, τώρα δεν μπορεί να πει και την αλήθεια, λίγο απορώ από εκεί παίρνετε παιχνιδάκια. Δίνω το άρθρο να ρωτήσω. Ναι. Η Τουρκία τώρα αγοράζει τους πυράβλους 400 από την Ρωσία και αγοράζει και τα στέλτς, τα αεροπλάνα αυτά που δεν τα πιάνουν τα ραντάρς, από την Αμερική. Τι γίνεται τώρα με αυτό το θέμα? Γιατί εξοπλίζεται τόσο πολύ η Τουρκία? Τι σκοπό να κυριεύσει, τι να καταλάβει? Τι γνώμη είσαι εσύ γι' αυτό? Δεν ξέρουμε αυτό που δηλαδή, όταν πάρουμε τον αρχηγό της Τουρκίας, εγώ τον βλέπω σαν τον αρχηγό της Βόρειας Κορέας, σαν τον Σαντάμ Χουσέιν που ήταν στο Ιράκ. Προσπαθούν να κάνουν πολλά, αλλά δεν τα καταφέρουν. Αλλά προσπαθούν να πει ποιος φέρει. Ναι. Δηλαδή πάει να φοβερήσει όλο τον κόσμο τώρα και παίζει παιχνίδια μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Και όταν δει ότι η Αμερική και η Ρωσία δεν τον πάνε, θα γυρίσει προς τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα. Συμφωνείς αυτό? Μπορεί να το κάνει και αυτό, βέβαια. Να κάνει ό,τι μπορεί να ανεβάσει τον εαυτό του. Ναι. Κάνει μυστικά με το Ιράν, anyway. Λοιπόν, είσαι ένα πολύ θετικός, Δίνο. Γεια σου. Γεια σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα κύριε Δίνο. Καλησπέρα, καλησπέρα από Πειραιά, πώς πάτε εκεί πέρα? Μια χαρά, μια χαρά. Πες μου εσύ, Τάκη, γιατί δεν βγαίνουν στους δρόμους? Αυτό, γι' αυτό πήρε, γιατί πήρανε τρεις συμπαθείς και οι τρεις, αλλά δεν γνωρίζουμε το τι παίζεται και το τι συμβαίνει στον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μισθοφόρους λεγιονάριους το λιγότερο 50.000. Και όπως λένε οι χιώτες, ο Λεβέντης ο Παράς. Δηλαδή οι τράπεζες που έχουν, είναι τα πολυβολία, τα σιωνιστικά, έχουν φροντίσει για όλα αυτά. Βλέπεις, γίνεται μια διαδήλωση και παρουσιάζονται αυτοί που λένε μπαχαλάκηδες, οι οποίοι είναι παρακρατικοί, λεγιονάροι. Πιάσανε στις σκουριές 78 και 69 ήταν ξένοι. Πού στα βουνά, τι δουλειά είχαν εκεί? Στην Αθήνα, σε Πιστόδια, πιάσανε αναγκαστικά 22 και 22 ήταν ξένοι. Δηλαδή αυτοί είναι μισθοφόροι και είναι 50.000 μισθοφόροι και η Ελλάδα, εσείς πρέπει να έχετε 1 εκατομμύριο. Τα λεφτά πλέον δεν έχουν αξία για αυτούς που τα έχουν, έχουν τόσα πολλά που δεν τα μετράνε, έχουν καραφιάσει τον Αμαζόνιο και κόβουν συνέχεια δολάρια και δεν τους ελέγχει κανένας. Ας τους ελέγξει ένας πρόεδρος για να πει τι κάνετε εκεί, τι δεν τα κόβετε, πού τα κόβετε, πώς τα κόβετε, πού τα δίνετε. Καταλάβατε? Και σε εμάς το φινάλε να πω και κάτι άλλο για να ξέρουν και άλλοι ότι
Τα κράτη πήγαν για κρατικά χρέη στα, και ελλείμματα στα ζωή πληρωμών. Τι δουλειά έχει να δανειστεί η Ελλάδα να πληρώσει τη Γερμανία στις αγορές? Ποιες είναι οι αγορές και να μας πούνε ποιοι είναι στις αγορές. Και να μας πούνε και ένα Αμερικανό πολίτη, Έλληνα πολίτη που παίζει στις αγορές. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τόσο καθαρά και τόσο δηλαδή ξεδιάτροπα που εγώ έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω πνευματικά. Και πού το βλέπεις τώρα, Τάκη, να γίνει στην Ελλάδα, τι πρόκειται να γίνει εκεί πέρα? Τίποτα θα γίνει. Η Ελλάδα, για να αντιμετωπίσει η Ελλάδα τα προβλήματα, θα πρέπει να ενωθεί και να μην χωρίζονται σε κόμματα. Βλέπεις, έχουν κάνει τη μάχη τους αριστερούς τώρα. Όταν πεις κάτι για την πατρίδα, για την Ελλάδα, να σε πέσουν να σε φάνε. Δηλαδή, θα έπρεπε η Ελλάδα, είναι πάρα πολύ δυνατή, αρκεί να ενωθούμε. Να μην υπάρχουν σε κόμματα, γιατί είναι οι κομμουνιστές τώρα που έχουν αυξηθεί. Σου λέει για πρώτη φορά έχει αυξηθεί το ποσοστό των κομμουνιστών στην Ελλάδα. Κοίταξε να δεις, οι κομμουνιστές είναι πώς το λένε, οι τσάμπα μάγκες. Δηλαδή τσάμπα, οι άνθρωποι είναι μικρόψυχοι. Οι γενναιόψυχοι και οι γενναιόδοροι είναι οι εθνικιστές. Δεν μισούν λαούς. Προστατεύουν το σπίτι τους οι εθνικιστές. Αυτό θέλουν περισσότερο. Δεν είναι ενάντια σε κανένα λαό. Και οι εθνικιστές στην ουσία θα έπρεπε να είναι ο καθένας στο σπίτι του. Πώς υποστηρίζεις το σπίτι σου? Βλέπεις ότι γίνονται αγώνες ποδοσφαιρικοί και σκοτώνονται. Και ενώ ο πατέρας τους πεθαίνει από καρδιές, από καρκίνους, από το άγχος για να τους δώσει το χαρτιλίκι ή να τους ταΐσει και δεν τους νοιάζει φράγκο. Έχουν κάνει και την νεολαία και με όλο αυτό το σύστημα. Αν πεις κάτι να είσαι ισορροπημένο, είσαι εκτός. Πρέπει να λες όλο ανισόρροπα. Διαστροφές, ομοφιλοφιλίες και ένα σωρό. Αλλά σε γενικές γραμμές να μην φοβόσαστε. Εγώ έχω κάνει και εγώ 12 χρόνια έξω, γι' αυτό πέρα και σας παρακολουθώ. Και που θυμάμαι πως ένιωθα όταν ήμουν εκεί 10 φορές πιο έντες από τώρα. Έτσι είσαστε κι εσείς. Αλλά το θέμα είναι ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι, αρκεί να ενωθούμε. Άμα ενωθούμε και δεν φοβάμαι. Τι έγινε, γράφουν εδώ πέρα στο Facebook, μου γράφουν κάποιοι. Ότι ένας 20χρονος λέει έδωσε στη Καμίνια, λέει στα Καμίνια, έδωσε ρητρό στη ζωή του. Τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα? Δεν άκουσα ειδήσεις, δεν ξέρω. Α, δεν άκουσες, τώρα έγινε αυτό φαίνεται. Δεν άκουσα, το πρωί θα το πει η γειτονιά εδώ, αν είναι σας ακουστεί στη γειτονιά πιο πολύ από τι. Ναι, ναι. Καλά, αυτά είναι και ψυχολογικά θέματα τώρα, προβλήματα, δεν είναι. Και εγώ στη δουλειά που έχω έρχονται ζευγάρια νεαρά και τους λέω πόση είναι η αξία και τα νιάτα και η υγεία και η ηλικία που έχουν απέναντι στα λεφτά του κάθε Rockefeller και του κάθε Rothschild. Και θα αλλάζαν την περιουσία τους με την ηλικία των νεαρών που θεωρούνται δυστυχισμένοι. Μια χαρά είναι να ζήσουν και με ψωμί και αλάτι που λέω όμως. Κατάλαβα. Αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, επειδή μια ενωμένη χώρα είναι πάρα πολύ πιο δυνατή όταν είναι ενωμένη. Αυτό ισχύει και για την Ελλάδα και για την Αμερική. Μάλιστα, σε αυτό το βιβλίο, στο Grumpy Old Party, το γράφω στην αρχή ότι η Αμερική ήταν τόσο ενωμένη μετά από το 9-11, αλλά γιατί πρέπει να γίνει κάτι τόσο τραγικό για να ενωθεί η χώρα? Όταν είναι ενωμένη η χώρα, όταν πούνε εντάξει, έχουμε τώρα ένα πρόεδρο, όλοι μέσα είμαστε, αυτό βοηθάει πολύ. Και στην Ελλάδα προπαντός με όλα τα κόμματα, και κανένας δεν θέλει κανένα κόμμα πολύ, αν ήταν ενωμένη θα είχε πολύ λιγότερα προβλήματα. Έχετε δίκιο. Καταρχήν το σύστημα, οι παγκοσμιοποιητές, οι σιωνιστές δουλεύουν με ένα 100%. Στην Ελλάδα έχουν 100.000 γενίτσαρους, οι οποίοι είναι γενίτσαροι γνώση τους. Οι γενίτσαροι που είχαν οι Τούρκοι, ήταν παιδιά Ιουγκοσλάβοι, Έλληνες, Ρουμάνοι, Βουλγάροι, δεν το ξέρανε από που προερχόντουσαν. Αυτοί το ξέρουν ότι είναι Έλληνες και δουλεύουν για το σύστημα προκειμένου να μπορούν να έχουν κάποια ωφέλη υλικά, τα οποία δεν τα έχουν στα σπίτια τους, πάλι στις τράπεζές τους τα πάνε. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι τρελό συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος το ξέρει, μην νομίζετε το ξέρει, αλλά και θα πλακώσουν πέτρες χημικά και θα μας εξαφανίσουν. Τα χημικά δεν τα ρίχνουν τα χημικά η αστυνομία, τα ρίχνουν αυτοί. Όχι, τα ρίχνει η αστυνομία εφόσον αυτοί έχουν αρχίσει και σπάνε μάμαλα και πετάνε πέτρες και πετάνε βόμβες μολότοφ και ανοίγουν δηλαδή πόλεμο με την αστυνομία. Και ανάμεσα είμαστε εμείς οι διαδηλωτές. Γι' αυτό να μην λένε από μακριά το τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε εδώ. Όλα τα ξέρουμε και τα ζούμε και τα αντιμετωπίζουμε.
Απλά θέλει σε γενικές γραμμές, δηλαδή ας πούμε, θέλει να είναι γνώση του άλλου των πραγμάτων και θέλει να απομακρυνθεί από τα κόμματα. Γιατί όποιος είναι κοντά σε κόμμα είναι μακριά από την πατρίδα του, την πατριδόρα του, τη μανούλα του, τη γη του. Όπως και είναι σε, και σε θρησκεία, για τη δική μου άποψη, όπως είναι κοντά σε θρησκεία, είναι μακριά από το Θεό. Και να λείπουν αυτά που λένε οι άθεοι γιατί δεν πιστεύει σε θρησκεία. Η θρησκεία σιγά μην είναι καλό Θεός μαγαζάκια να πουλάει λιβάνια και κεριά και διάφορες αηδίες. Και λέει ο Θεός στο κάτω κάτω είναι το σύμπαν και μέσα εκεί ανήκουμε και εμείς, μόρια του είμαστε. Μάλιστα. Θέλουμε και εδώ πάνω απ' όλα είναι ισορροπία, γι' αυτό υπάρχει το καλό και το κακό. Το καλό μπορεί να γίνει κακό σε κατάχρηση ή το κακό να κάνει καλό στο μέτρο. Αυτή είναι η ισορροπία. Απλώς να έχεις την ισορροπία του εγκεφάλου να μπορέσεις να τα παρακολουθείς και να τα τηρείς. Ωραία λοιπόν, Νάκης, καλό βράδυ στον Πειραιά. Καλό βράδυ, για χαρά. Για χαρά. Ήταν από τον Πειραιά ο κρατή μας. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Απλώς ήθελα να καλωσορίσω τον φίλο μας υπέρα, ο οποίος είναι ωραίος. Αλλά όσον αφορά για την Ελλάδα μας, η Ελλάδα μας έχει καταστροφές, Τσίπρας και Καμένος, και δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, φίλε Αγγελέ. Εδώ οι κουμούνες, τα κουμούνια βασιλεύουν, δεδομένου ότι ο Τσίπρας λέει παρήγγειλε καινούργια τσεκούρια, λέει. Τώρα γιατί δεν έχουν μείνει μάρμαρα, τα ξυλώσαν όλα τα μάρμαρα. Λοιπόν, και παρήγγειλε καινούργια τσεκούρια. Λοιπόν, και τούτο διότι δεν τρέχει τίποτα, διότι πιάνουν τους αστυνομικούς, τους ταραξίες, τους κουκουλοφόρους, τους πάνε μέσα από τη μία πόρτα και από την άλλη ώρα τους φυλαδεύουν. Δεν έχουν πιάσει κανέναν. Αυτό δεν λέει τίποτα για όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Χάσαμε το τρένο, Άγγελε. Χάσαμε το τρένο δυστυχώς. Λοιπόν, και εδώ τα κουμούνια βασιλεύουν και δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Πάνε, σπάνε, καταλύουν τα πάντα, τα πανεπιστήμια, τα πολυτεχνία, πιάνουν τις μπόμπες τους με τις δικές τους μεθόδους, δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Και μιλάμε για τις καζιστές. Είναι ότι μέσα τους έχουμε φανερούς μέσα στην Ελλάδα με τα τσεκούρια. Επίσης με τα τσεκούρια. Και τα γυαλίζουν τώρα. Λοιπόν, αυτά που λες. Ναι, και λοιπόν, αυτό πες στην κυρία, η καημένη ανησυχούσε και αυτή, όπως όλοι μας. Δυστυχώς η Ελλάδα μας είναι ένα έρμιο των τυχών, των κομμουνιστών και των δικαιολογών. Έφως εδώ στην Αμερική, πού ξαναακούστηκε. Έχει γίνει ένα ξέφραγο αμπέλι με όλους αλήτες που δεν έχουν βγει ούτε τίποτα όρθιο. Μα αυτό θέλω να κάνω και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι δεν είναι, Ντίνο? Η Γενέβρε χείρεται, Ντίνο. Δεν θέλω να τα κάνουν τα ίδια εδώ πέρα. Εδώ, να έχει κομμουνιστές. Πότε εγώ δεν είχα... Δεν πολεμάνε, βρίσκουν τώρα τον Τραμπ. Αντί να τον αφήσουν, ήσκονε. Δεν κατάλαβα, τόσο καιρό είχαμε τον άλλον 8 χρόνια. Εντάξει, ήταν εκλεγμένος, τελειώσαμε. Δηλαδή, πού στο διάλογο παγωθήκανε με τον Τραμπ? Ο Τραμπ τους στέει. Αν είναι δυνατόν. Όχι, γιατί είναι εναντίον του κατεστημένου. Γιατί του αρέσει, λέει, το ένα της κάθε μίας εκεί πέρα, δεν της αρέσει το ένα ή το άλλο. Βγάζει, αποφάσισε την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό ακριβώς έτσι ο κομμουνισμός, λοιπόν, προοδεύει και προχωρεί. Αλλά ο Τραμπ θα τους φτιάξει και θα πρέπει να κάνει υπομονή, τα 8 χρόνια θα τα περάσουμε και θα δούμε μια ωραία χώρα που θα βρει το παρελθόν της. Μάλιστα. Λοιπόν, καλύτερα. Καλό βράδυ. Γεια σας. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα στον Παλιαράτο. Τι κάνεις? Μια καλά. Καλησπέρα και στον κύριο Ντίνο. Καλησπέρα σας. Προηγουμένως άκουγα για τους S300, για τους Ρώσους. Οι Ρώσοι δεν δίνουν τίποτα στους Τούρκους. Τελείωσε το deal. Με κατάλαβες? Ναι. Δεν είναι, οι Ρώσοι δεν δίνουν τους πυράβλους, τους S300. Κατάλαβες, το άκουσα τώρα από τα νέα. Και τελείωσε το deal. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, λέγε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το δέχονται οι Έλληνες αυτό, όλους αυτούς που έχουν έρθει μέσα στην Ελλάδα, να τους έχουν σπίτια, να τους έχουν το κλιματιστικό τους, να τους έχουν ρεύμα, να τους έχουν φαγητό και να τους δίνουν και 400 ευρώ το μήνα. Και οι Έλληνες που έχουν δουλέψει 40 χρόνια να τους κόψουν τις συντάξεις, τους μισθούς και να τα δίνουν στους ξένους, στους αλλοδαπούς. Αυτό δεν μπορώ κατά. Θα ξεσηκωνόταν, θα βγαίνει στους δρόμους. Έτσι δεν είναι? Το είπε ο Παντακός. Άρα για να μην βγαίνει στους δρόμους, σου αρέσει αυτό το σύστημα.
Με άκουσες? Ναι, ναι, σε άκουγε, Άγγελ. Δεν βγαίνει, ο κόσμος δεν βγαίνει στους δρόμους. Τα κουμούνια δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Ο κόσμος πώς θα δέχεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτούς τους καθαπλιάδες, τους κατσικοκλέφτες, τους αλήτες, πώς τους δέχεται η Ελλάδα, δεν το καταλάβω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πήρα από ρέτου. Θα έχουν κουραστεί να διαμαρτυρώνται, νομίζω. Έχουν τόσα χρόνια. 40 χρόνια σε πεζοδρόμιο. Για κοίταξε, αν ήταν άλλη κυβέρνηση απάνω, θα τα είχαν διαλύσει όλα. Οπωσδήποτε. Θα τα είχαν διαλύσει όλα αν ήταν άλλη κυβέρνηση επάνω. Ω, ναι, ναι, ναι. Αν ήταν, ας πούμε, οποιαδήποτε κυβέρνηση θα ήταν στους ώμους τώρα. Ναι, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ή τη Νέα Δημοκρατία, ή του ΠΑΣΟΚ, όποια και να ήταν, θα είχε καεί η Αθήνα από την μια μεριά μέχρι την άλλη, την είχαν κάψει. Ναι. Καταλάβες. Όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βγαίνουν στην τηλεόραση, Άγγελέ μου, βουλευτές και υπουργοί του Τσίπρα. Και γελάνε. Δεν τρέπονται, ρε παιδάκι μου. Δεν τρέπονται, γελάνε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λέει όλα, λέει, τα πάμε, λέει, περίφημα. Πάνε όλα, λέει, καλά. Αυτοί δεν έχουν ίχνο φιλότιμο, δεν έχουν ντροπή, δεν έχουν τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άνθρωποι είναι αυτοί, δεν ξέρω. Τι να πεις, ξέρω και εγώ, ρε παιδί μου. Κουμούνια, αντίστοιχα κουμούνια. Αντίστοιχα κουμούνια, καταλάβες. Να έχεις καλό βράδυ. Κλέφτες. Αγγελέ μου, καλή νύχτα στον κύριο... Καληνύχτα, Ντίνο, καληνύχτα. Η επόμενη γραμμή λέγεται... Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άγγελε. Ναι, σε ακούμε. Καλησπέρα και στον καλεσμένο σου. Καλησπέρα. Θέλω να σου πω, Άγγελε, διάβασα κάτι στα επίκαιρα του Μακελιού. Θυμάσαι εκείνο το παιδί που το είχαν μέσα στο ασθενοφόρο και είχε τα αίματα στο πρόσωπό του. Έχει τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος λέει ότι ήταν φτιαχτό αυτό που έδειχναν όλα τα κανάλια και όλες οι εφημερίδες, οι ξένες και οι ελληνικές. Για πού λες, για την Αμερική? Όχι, στην Ελλάδα. Οι πρόσφυγες αυτό από που έγινε στη Συρία. Στη Συρία, οι πρόσφυγες που ήρθαν στα νησιά. Τους βομβαρδισμούς, ναι. Τότε που γινότανε και... Α, ναι. Σταυματίες και ναι. Τέτοιους. Είχαν κάνει ένα ντοκιματέρ με ένα παιδί με πογές στο πρόσωπο, το βγάλανε μέσα από τα χαλάσματα. Φυσικά για να κατηγορήσουν την κυβέρνηση που είναι στη Συρία. Το κάνανε αυτό. Mm-hmm. Και το άλλο που ήθελα να πω, εάν μπορείς να βγάλεις τον Μιχάλη τον Ιγνατίου να μας πει τη γνώμη του αυτός για τα γεγονότα, γιατί διάβασα κατηγορούσε τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Κασιδιάρη, τον έλεγε ναζιστή, τον έλεγε έτσι, τον έλεγε... Άκουσε να ξέρεις ένα πράγμα, τι μας βλέπει τώρα ο Μιχάλης Ιγνατίου, παλιός φίλος. Ναι, θα σου πω ότι πώς μπορείς να καταλάβεις κάποιον ο οποίος είναι κομμουνιστής ή εάν δεν είναι, δηλώνει μέσα του κομμουνιστής, το παίζει δημοκράτης, αλλά στο εσωτερικό του είναι κομμουνιστής. Δηλαδή η ιδεολογία του είναι κομμουνιστική ιδεολογία. Είναι πολύ απλό. Άγγελε. Ένας ο οποίος στα καλά καθούμενα δεν χωνεύει τον Τραμπ, τον αποκαλούν και αυτόν ότι είναι ναζίστας. Διότι βγήκε να πει ότι πρώτα η Αμερική. Κατηγοράει τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Ότι είναι... Δεν είναι. Επειδή είχε πάει τότε που ήρθανε τα λείψανα των στρατιωτών από την Κύπρο. Σκοτωθήκανε το 1974 στην Κύπρο. Ναι. Έχει κάθε δικαίωμα ο Κασιδιάρης. Μα ο Ιγνατίου είναι Κύπριος. Το ξέρω. Έχει κάθε δικαίωμα ο Κασιδιάρης, γιατί έχει εκλεγεί από μισό εκατομμύριο Έλληνες. Και δεν θα μας πει
Ο Εγνατίου όχι. Κοίταξε, γιατί... ο καθένας έχει το εγώ του, σεβαστή γνώμη του. Δεν μπορώ να πούμε τώρα, ας πούμε, γιατί έτσι. Εντάξει, ο καθένας σκέφτεται διαφορετικά. Το Καραμαλή δεν τον όρκησε ο Κιζίκης. Ναι. Η Χούντα ήταν που τον όρκησε. Ναι. Ήταν η Χούντα του Ιωαννίδη. Όχι του Παπαδόπουλου, όπως έλεγαν τόσα χρόνια. Γιατί κατάλαβα. Το Παπαδόπουλο κατηγορούσανε. Ενώ ήταν ο Ιωαννίδης. Γι' αυτό αυτοί οι δημοσιογράφοι, Άγγελε, που λένε τόσα ψέματα στον κόσμο. Λένε όλο μπαρούφες. Δίθεντα είναι δημοσιογράφοι. Αγαπητέ φίλε, τι να πω, ο καθένας έχει τις δικές του γνώμες. Εγώ μια φορά από αυτό το κανάλι... Συμφωνώ, αλλά και αυτός όχι, γιατί κατηγορούσε και τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής ότι είναι υπεύθυνοι. Γιατί δεν δικάζουν... Κοίταξε, στην Ελλάδα υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα που δικεί σήμερα την Ελλάδα. Το ξέρω. Είναι και αυτό κόμμα. Δεν πω ότι δεν υπάρχει κόμμα, αλλά είπα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, εγώ δημόσιο το έχω αποκαλέσει και τώρα, είναι ένα τρομοκρατικό εγκληματικό κόμμα. Εγώ το λέω εγκληματικό κόμμα. Λοιπόν, βεβαίως η Χρυσή Αυγή το αποκαλούν και αυτοί τα κανάλια στην Ελλάδα. Εγκληματικό κόμμα, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφιστεί από τον νησισμό. Δεν μπορεί να βγαίνει στην τηλεόραση οι δημοσιογράφοι αυτοί εκεί πέρα, οι οποίοι είναι όλοι οι αριστεροί δημοσιογράφοι, είναι κατεστημένοι. Το ξέρω. Λοιπόν, για να μπορέσουν να το ρίξουν στο κόμμα αυτό, τι λένε, είναι εγκληματικό κόμμα, κάνει δολοφονίες. Και ρωτάω το εξής, εάν ήταν αυτοί επίσημα, πρόσεξε, άμα είχαν το σήμα, ένα λεπτό ένα από το να μ' ακούσεις, άκουσε με ένα λεπτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανθρώποι, ας πούμε, πατριώτες, η Χρυσή Αυγή. Δεν είμαι τη Χρυσή Αυγή. Και δεν πιστεύω στην ιδεολογία τους, ένα λεπτό, στην ιδεολογία τους, γιατί είναι σοσιαλιστές και αυτοί. Εντάξει, έχουν συστήματα σοσιαλισμού. Εντάξει. Γιατί έχουν γενικό γραμματέα. Αλλά οι κομμουνιστές όμως λένε, εμείς, η σημαία μας και το έθνο μας... Είναι η ελληνική. Όχι, δεν είναι η ελληνική σημαία. Λέω για τη Χρυσή Αυγή. Όχι, για τη Χρυσή Αυγή έχουν το σήμα το τους είναι το... Ναι, αντρογιές. Αλλά οι κομμουνιστές, το σήμα τους είναι... Ακριβώς, το εγκληματικό σφυροδράπανο που καθάρισε πάνω από 100 εκατομμύρια κόσμο. Αυτή είναι η ιδεολογία τους. Δηλαδή, άμα πάρουν το full control οι κομμουνιστές στην Ελλάδα, πρόκειται να χώσουν να τους καθαρίσουν όλους, overnight. Όπως είπα, Άγγελε, για να μην κρατάω το χρόνο, οι κομμουνιστές έχουν σκοτώσει, είμαι και εγώ θύμα και η σύζυγό μου. Εμένα σκοτώσανε τον παππού μου το 48. Άμα γίνει κανένα μακελιό στην Ελλάδα, άμα γίνει ένα συμβάν στα Βαλκάνια και τα λοιπά, και γίνει καμία συμπλοκή στην Ελλάδα, αντί να σκοτώνουν τους εχθρούς, οι κομμουνιστές σκοτώνουν τους Έλληνες. Σκοτώνανε τους Έλληνες. Έτσι θα ξαναγίνει πάλι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μα γι' αυτό το έκανε. Γιατί το κόμμα αυτό, εν καιρό βασιλείας, το είχαν απορρίψει. Δεν υπάρχει. Είσαστε εγκληματικό κόμμα έξω από την Ελλάδα. Ναι, εγώ απορώ. Διάβασα προχθές την απολογία του Καμίνη, του Δήμαρχου των Αθηνών. Ναι. Ο οποίος μετά μάζευε όλα όσα κατηγορούσε για τη Χρυσή Αυγή. Κανένα κανάλι δεν το έδειξε, Άγγελε. Ναι. Ο Δήμαρχος των Αθηνών, θυμάσαι με τον βουλευτή Γερμανή, τι γινότανε που πήγαν να του πάρουν οι σωματοφύλακες. Κοίταξε, άμα μου λες τώρα άτομα σαν τον Καμίνη, Δήμαρχος των Αθηνών, και τον πετάνε έξω οι Αθηναίοι. Έχουν γεμίσει όλη την Αθήνα. Δηλαδή με τον άλλο το δήμαρχο που είχαμε, τον Αμπαραμόπουλο, ήταν ο ωραίος δήμαρχος αυτός. Ήταν φανταστικός. Εντάξει, αλλά με τούτον εδώ... Παρουσίαζε μια πραγματική Ελλάδα στο εξωτερικό. Αυτός παρουσιάζει μια Ελλάδα, πακιστανική Ελλάδα. Φυσικά. Ναι, γίνει η Ρωσίφ, λέει, δεν χρειάζεται ελληνικά, λέει, πάρετε πακιστανικά, Άγγελε, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άγγελε, γιατί δεν δικάζουν τον δολοφόνο του Φίσα, εφόσον τον έχουν τόσο καιρό, να γίνει πρώτα η δίκη αυτού μου. Να δούμε τι θα γίνει. Για δεν υπήρχε... Κοίταξε, αυτό είναι φτιαχτό. Φυσικά ήταν φτιαχτό. Ήταν φτιαχτό για να ρίξουν τη Χρυσή Αυγή, ήταν προεκλογικά. Είτε ναι. Το κατεστημένο, παιδί μου, το κατεστημένο, πολλά συμβαίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ. Συγγνώμη που κάθε τόσο...
Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Επόμενη... Ξέρετε τον Άγγελε. Γεια σου Κώστα από Καναδά. Κράτησε τον κύριο ένα λεπτό, τον έκλεισες. Όχι, έφυγε, σε ακούει όμως. Να μ' ακούει. Ναι, σε ακούει. Και συγχαρητήρια και για τον κύριο που έχεις εκεί, το δημοσιογράφο. Αυτά που σου λέγει αυτός τώρα για το Κασιδιάρη, τον κύριο πώς τον λένε, δεν σε είδα από την αρχή την εκπομπή σου. Εκείνο λέτε. Ορίστε. Για μένα λέτε ή για τον κύριο που τηλεφώνησε. Για σένα ναι, για σένα ναι. Και ο κύριος που τηλεφώνησε που είπε για το Κασιδιάρη, ο Ιγναντίο κατηγορεί και τον Κίσιγκερ εκεί. Στο ίδια περίπτωση κατηγορεί και τον Κίσιγκερ. Βέβαια το κατηγορείς. Βέβαια. Και τι είναι καλός ο Ιγναντίο, ο Κύπριος. Είναι καλός δημοσιογράφος. Είναι καλός για πού είναι, Άγγελε, με το όλα τα νέα στο Μέγα αυτό θα στείλνε. Είναι καλός. Για τα κουμούνια. Εγώ για μένα ναι, προσωπικά ο τέτοιο δεν υποστήριξε και ποτέ στην Ελλάδα. Στο Μέγα τον βγάζανε, όλο το Μέγα τον έπαιζε. Βγαίνει και στο Έψιλον τώρα νομίζω και βγαίνει σε κάποια τώρα άλλα. Βγαίνει στο Έψιλον γιατί το Μέγα έχει κλείσει. Αλλά όταν έγινε η δικτακτορία δεν είχε, όταν έγινε στην Κύπρο το 1974 δεν είχε καμιά δουλειά ο Παπαδόπουλος που κατηγορεί τον Κασιδιάρη αυτός ο Κύπριος, δεν είχε καμιά δουλειά. Δεν διάβαζα το κείμενο, το κατηγορείς, το κατηγορεί. Την περασμένη εβδομάδα ο Κασιδιάρης πήγε άγημα που πήγανε για τους αυτούς που σκοτώσανε. Και γιατί το κατηγορεί, ή πρέπει να πάει, γιατί αν μην πάει. Το κατηγορεί λέει γιατί δεν έπρεπε, λέει η Χούντα, λέει η δικτακτορία, λέει του Παπαδόπουλου, όχι ακριβώς, έκανε το πραξικόπημα στην Κύπρο. Ο Παπαδόπουλος δεν ήτανε τότε, ήταν Ιωαννίδης. Αυτός είναι λανθασμένος. Εγναντίο. Και κατηγορεί και τον Κίσιγκερ. Κατηγορεί την Αμερική. Άμα το κοιτάξεις, last week είναι. Ο καθένας έχει τα δικά του. Άμα θα ανοίξει ο φάκελος στην Κύπρο. Εντάξει, Άγγελε, καθένας. Αλλά αυτός είναι ένας λίγο... Τον έχουν για καλόν. Είναι στην Αμερική. Για καλόν ναι. Ανταποκριτή. Ναι. Ο κύριος που έχεις εκεί, τι εντυπώσεις έχει γι' αυτό. Δεν ασχολείται πολύ με... Όχι, εγώ ασχολούμαι κυριότερα με πολιτικά της Αμερικής. Ξέρω γενικά για την πολιτική της Ελλάδος και του κόσμου, αλλά πιο πολύ η ανάλυση μου είναι για την αμερικανική πολιτική και ειδικό για την Προεδρία. Ναι, ναι. Ναι, για τον Πρόεδρο τώρα που τον έχει βγάλει κόκκινο πανί ο Δήμαρχος στο Λονδίνο της Αγγλίας, τι λες? Α, ο Μουσουλμάνος, yes. Ναι, 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 ναι. Ο Πακιστανός, ο Ιλιάνος, τι είναι? Να σας πω, όπως είπε και ο Άγγελος στην αρχή, ο κόσμος βλέπει την αλήθεια, βλέπει την πραγματικότητα. Κάποια στιγμή θα πει μέχρι εδώ. Δηλαδή και αυτοί, εγώ το βλέπω, αυτοί που κατηγορούν τον Τραμπ για το ένα και για το άλλο, όσο γίνονται αυτά που δεν τα θέλουμε να γίνονται, αλλά όπως είπε και ο Άγγελος, όσο γίνονται, τον βοηθάνε τον Τραμπ. Κάποια στιγμή... Τον βοηθάνε, ναι, κάποια στιγμή, καλό το κάνουνε. Κάποια στιγμή θα ναι. πούνε αυτοί που δεν τον θέλουν τον Τραμπ για τη συμπεριφορά του, θα πούνε, δεν μας νοιάζει πια η συμπεριφορά, μας νοιάζει ότι έχει δίκιο. Δεν θέλουμε πια να γίνονται αυτά και έχει δίκιο που μιλάει εναντίον αυτών των σκοπών. Εδώ τώρα είδαμε τον δήμαρχο που είναι μουσουλμάνος στο Λονδίνο, τον Λονδίνο δήμαρχος, στην Αγγλία. Λέει και είπε και ότι καλεί την κυβέρνηση στην Αγγλική να απαγορεύσουν και να πάρουν τη βίζα του Τραμπ να μην πάει στο Λονδίνο. Να μην πάει στην Αγγλία και να μην τον βάλουν και κόκκινο χαλί. Ναι, να μην πάει κόκκινο χαλί, να τον πετάξει, να μην τον είναι επρόσδεκτος. Ναι. Και τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι Άγγλοι κατάφεραν να έχουν ένα μουσουλμάνο για δήμαρχο του Λονδίνου. Πώς μπήκε ναι. εκεί. Άρα θα έχει πάρα πολύ πληθυσμό. Όπως στο Λονδίνο έχουμε και 150.000 Ελληνοκύπριους. Και απορώ πως οι Έλληνες δεν βγάλουν ένα Ελληνοκύπριο δήμαρχο. Αλλά ένας δήμαρχος, ας πούμε, δεν έχει. Κοίταξε, ο δήμαρχος δεν έχει τίποτα. Μετά από 20 χρόνια τι θα βγαίνουνε. Μπορείς να μου πεις στην Ελλάδα. Θα έχουμε μουσουλμάνο πρωθυπουργό. Οι Πακιστανοί, οι Μουσουλμάνοι τι θα κάνουνε. Θα έχουμε μουσουλμάνο πρωθυπουργό. Στην Ελλάδα τι θα γίνει μετά από 15-20 χρόνια, μου γίνει και πιο γρήγορα. Δεν θα βγάλουν δήμαρχος τέτοιο. Δεν θα βγάλουνε. Μα εφόσον είναι φιλοδήμαρχος, έχουμε ελληνόφωνες. Μετά θα γίνουν ξένοι. Τι ελληνόφωνες. Αυτοί θα τους δίνουν κανένα 20 ευρώ και θα πάνε να ψηφίζουν και οι Έλληνες θα κάνουν να πίνουν καφέ στις ξαπλώσεις της παραλίες. Τα γεροντάκια θα έχουν πεθάνει. Και τελείωσε δουλειά. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι. Για χαρά. Και καλές εκπομπές να έχεις και ο κύριος εκεί είναι
Είναι πολύ σεβαστός. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Τον κύριο Ντίνο, συγχαρητήρια. Γεια σας, ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Μιλάτε τώρα για την Αγγλία που έχουν τον μουσουλμάνο δήμαρχο. Μα η Αγγλία εκμεταλλεύεται 14 κράτη. 16% παίρνουν φορολογίες από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από την Αίγυπτο. 16 κράτη εκπάνω. Γι' αυτό έχουν και αυτή την κολόγρια, τη βασίλισσά τους που σέρνεται, διότι αν θα πέσει αυτή, αμέσως όλα αυτά τα κράτη θα ελευθερωθούν. Πώς λοιπόν αυτοί, γι' αυτό έχουν όλους τους αυτούς βρωμινιαρέους μέσα εκεί. Η μοναρχία. Η μοναρχία βεβαίως, εάν θα πέσει αυτή, τελείωσε πια, όλα θα ελευθερωθούν αμέσως. Γι' αυτό την κρατούν. Και να πεθάνει θα την έχουν βαλσαμωμένη. Δεν θα πουλούσε κανένα ότι πέθανε. Αμέσως λύγει αυτή η καρία που εισπράττουν τα λεφτά από όλα τα κράτη, από την κοινοπολιτεία. Μια φορά η Αγγλία έχει κάνει λιγότερες ζημιές από ό,τι κάνουν οι άλλοι. Και όλο τον κόσμο! Την Ευρώπη την έχει ρημάξει η Αγγλία! Αυτοί οι Αγγλοσάκτονες είναι χειρότερα από όλους! Αυτοί έχουν σκοτώσει κόσμο με παραμικρό ερμηνεώδη, τον σκοτώνουν κατευθείαν! Και έχουν όλους αυτούς τους βρωμιαρέους εκεί μέσα και τους κυβερνάν! Όσο για την Ελλάδα, το ίδιο είναι όλοι αυτοί οι πρόσφυγοι που είναι σήμερα μέσα στην κυβέρνηση. Πάρε τα εξάρχεια. Είναι 12 χρόνια τα εξάρχεια που δεν μπορεί να πλησιάσει. Γιατί δεν κατεβάζουν το στρατό, αφού δεν μπορεί η αστυνομία να πάει. Να τους καθαρίσουν μέσα εκεί, τα πατήσια. Δυστυχώς είναι το κατεστημένο. Δεν μπορεί να καταλάβετε μερικοί από εσάς πώς δουλεύει το κατεστημένο. Το κατεστημένο θέλει διαδηλωτές στους δρόμους. Θέλουν να σπάνε τα τζάμια, να βάζουν φωτιές, να σκοτώνουν κόσμο. Το κατεστημένο είναι αυτό για να μπορέσουν να δημιουργήσουν την παγκόσμια κυβέρνηση. Είναι πολύ απλό. Άγγελε, αυτή είναι μεταξύ με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του συντηρεί αυτούς όλους. Μα το κατεστημένο σου λέω. Δεν είναι κυβέρνηση, το κατεστημένο. Αυτοί τους συντηρούν, αυτοί τους κάνουν, αυτοί τους κρατούν. Το κατεστημένο. Είχα πει μέσα εξάρχεια να μην μπορεί να πλησιάζεις. Μα πανέκαθε υπήρχε. Να κατεστημένο. Το στρατό να μην αφήσει τίποτα όρθιο μέσα εκεί. Όχι, δεν μπορεί ο στρατός να πάει εκεί πέρα. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί είναι το κατεστημένο. Είναι το κατεστημένο, το κατεστημένο έχει κατεργηθεί πλέον. Δεν κατεργείται. Γίνεται πιο δυνατό κάθε μέρα που περνάει. Ας, λοιπόν, ας κατέβει ο κόσμος στα πεζοδρόμια, αλλιώς δεν γίνεται λοιπόν. Δεν γίνεται πολύ. Για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, χάσαμε την επόμενη γραμμή, 727-725-5555. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ δύσκολο να μπορεί να χτυπήσει το κατεστημένο, το παγκόσμιο κατεστημένο, έτσι δεν είναι, Ντίνο? Ναι. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Ντίνο. Ναι. Επειδή σε έχουν δημιουργηθεί τώρα με τον Τραμπ, βγήκανε πάρα πολλά πράγματα στη φόρα. Και αυτό είναι σοβαρό, ξέρεις. Δηλαδή δεν περίμενε κανένας αυτός ο άνθρωπος να δώσει τόσα πολλά χαστούκια. Όχι μόνο στους δημοκράτες του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και στους Ρεπουμπλικανούς. Σε αρκετούς από αυτούς. Και λένε ότι the Twin Towers στη Νέα Υόρκη ήταν κατασκεύασμα της Αμερικής. Τι έχεις να μας πει για αυτό το πράγμα? Εγώ να σου πω, Άγγελε, δεν πιστεύω πολύ στα conspiracy theories. Όταν λένε, το κάνανε οι ίδιοι. Έτσι λέγανε και για τον Roosevelt, ότι ήξερε ότι θα βομβαρδίζανε οι Ιαπωνέζοι το Pearl Harbor. Λένε ότι οι ανθρώποι δεν περπατήσαν αληθινά στο φεγγάρι, αλλά έγινε στην έρημο της Αριζόνας αυτό και το κάνανε επειδή... Να σου πω την αλήθεια, αυτά δεν τα πιστεύω, αλλά όπως είπα και πριν, δεν είναι τίποτα τελείως άδειο ή τελείως γεμάτο. Κάπου που υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι το σύστημα της Αμερικής είναι τόσο κακό να κάνει τέτοια καταστροφή σε τόσο κόσμο και να σκοτώσει τόσο κόσμο για ένα... μπορεί να υπάρχει ένας, μπορεί να υπάρχει δύο. Το σύστημα είναι τέτοιο που δεν το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι ήταν ψέματα εγώ αυτό το πράγμα. Ότι ήταν ψέματα δηλαδή. Ότι ήταν εσωτερικό μέσα από την κυβέρνηση του Μπούς. Ένα πράγμα το οποίο λέω και εγώ σε πολλούς που μου το λένε αυτό το πράγμα, ότι είχαμε και ένας από τους stewards, δηλαδή που δούλευε σε μια αεροπορική εταιρεία, στην United νομίζω, ήταν ο γιος του Ντόρτου Ταρού.
και έγινε κηδεία στον Άγιο Νικόλα. Mm-hmm. Το παιδί αυτό είναι από εδώ, από την περιοχή μας. Mm-hmm. Οι γονείς του μέναν εδώ. Και έμεινε ορφανό το κορίτσι. Και οπωσδήποτε του δώσαν η Αμερικανική κυβέρνηση χρήματα για να μεγαλώσει τα πάντα. Αλλά ο πατέρας της ήταν στουαρτ σε ένα από τις αεροπορικές εταιρείες που έπεσε και τυναχτήκε στον αέρα. Πώς είναι δυνατόν να βγάζουν τώρα και τα λένε, αυτά τα αεροπλάνα ήταν ψεύτικα, δεν υπήρχαν και χιλιάδες κόσμου να βλέπουν τα αεροπλάνα να μπαίνουν μέσα στις πολυκατοικίες. Που τα βλέπα και εγώ. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Γεια. Σε ακούω. Το 2001 έμενα στο Πέτραγκο City. Και όταν έγινε αυτό το πράγμα, στο Πέτραγκο δεν υπήρχε αεροπλάνο. Μ' ακούς? Ναι. Στο Πέτραγκο City δεν υπήρχε αεροπλάνο, δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, ήταν φτιαχτό. Επειδή δεν υπήρχε, είπανε, έπεσε αεροπλάνο. Εγώ έμενα τρία χρόνια στο Πέτραγκο City. Δηλαδή το ξυπνάγα το πολύ, ανοίγα το παράθυρο και έβλεπα το Πεντάγωνο, το είχα στο σπίτι. Λες για το Πεντάγωνο ή για την... Ναι, το Πεντάγωνο, όχι πέσανε, τα δύο αεροπλάνα πέσανε. Στο Πεντάγωνο δεν υπήρχε, εσύ πιστεύεις στο Πεντάγωνο. Έμεινα εκεί τρία χρόνια. Ναι. Δεν μας αφήσαν τόσο να πάρουν τα παιδιά από τα σχολεία, δεν δουλεύανε τίποτα. Τηλέφωνα δεν σταματήσαν τα πετρά, τα πάντα. Και τα παιδιά μας θα δώσαν 5 ώρες από εμά. Τι λέει, να πάμε τα παιδιά. Ναι. Τα είχα μικρά τότε. Πολλά έχουν πιστεί. Θέλω να πω, κάτι δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι φτιαχτό, όμως δεν υπήρχε αυτό το αεροπλάνο, δεν υπήρχε το εκεί. Αυτό θέλω να πω. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται 727-725-5555. Υπάρχει τώρα με τα media, αντί είναι τόσο μεγάλη πάρα πληροφόρηση και πληροφόρηση που ο κόσμος έχει γίνει confused. Δεν μπορεί, έχει ανησύχηση. Ναι. Δεν μπορεί να πιστέψει τι. Λες κάτι να το πιστέψουν, ξέρεις. Από εδώ και πέρα, όχι, έτσι δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι από εδώ, δεν είναι από εκεί. Και, I don't know. Αλλά μια φορά βγαίνουν πολλά στη φόρα τώρα με τον Τραμπ. Πολλά πράγματα τα οποία ο κόσμος πίστευε βγαίνουν τώρα στη φόρα. Έχω δει και βίντεο που έχουν βγάλει ότι η NASA λέει και το 1969 ήτανε, ναι, που πήγε πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι, ότι ναι, δεν πάτησε στο φεγγάρι άνθρωπος. Το λένε αυτό, ισχυρίζονται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μια φορά εγώ έβλεπα εκεί πέρα με την τηλεόραση, ήταν και black and white από την τηλεόραση. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, γεια σας, τον κύριο Άγγελος. Ναι, μάλιστα, χαίρετε. Ναι, γεια σας, από Γερμανία σας παίρνω τηλέφωνο. Γεια σας, αγαπητέ φίλε, στη Γερμανία. Σας παρακολουθούμε πάρα πολύ εδώ από τη Γερμανία. Λέτε πάντα τις αλήθειες. Πραγματικά εδώ στη Γερμανία λίγο τα λένε διαφορετικά τα πράγματα. Στη Γερμανία, ναι, λίγο τα λένε διαφορετικά. Απλώς εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά με την Αμερική η Γερμανία. Με την Αμερική είναι η Ευρώπη, ξέρω, διαφορετικά. Άλλες ειδήσεις λέτε εσείς, η Ελλάδα λέει διαφορετικά. Έχουμε πελαγωθεί πάντως. Ναι. Μάλιστα. Σας ακούμε πάντως και πραγματικά αυτά που εγώ σας ακούω βασικά καθημερινά και πάρα πολλοί κόσμοι σας ακούει. Το ξέρω, από τη Γερμανία έχουμε μεγάλη αγκρότητα. Μας αρέσει η αλήθεια. Στη Γερμανία έχουμε μεγάλη ακροματικότητα εκεί. Πάρα πολλούς Έλληνες και την αγάπη μας εκεί σε όλους τους Έλληνες στη Γερμανία. Ναι, να είστε καλά. Εσείς σε ποια πόλη της Γερμανίας? Νιρεμβέργη, εκεί που έγινε η δίκη του Ναζί. Στη Νιρεμβέργη. Α, κοντά στο Βερολίνο είναι αυτό. Αυτό είναι στην Βαυαρία, κοντά στο Μόναχο. Κοντά στο Μόναχο. Έχω πάει στο Μόναχο γι' αυτό. Στο Μόναχο, ναι. Στο Βερολίνο δεν έχω πάει, ναι, αλλά στο Μόναχο έχω πάει εκεί. Ναι. Εκεί που δεν βγαίνει. Να είστε καλά, σας ακούμε, να λέτε έτσι πάντα τις αλήθειες, πραγματικά. Σε ευχαριστώ και... τη Γερμανία. Δεν μου λες, τι δουλειά κάνεις στη Γερμανία? Δουλεύω σε ένα πολυκατάστημα, δουλεύω. Α, καλά είναι, εντάξει. Ναι. Θα πας... Τα λεφτά είναι καλά. 1500 ευρώ, 1600 ευρώ, αυτά είναι λεφτά. Το μήνα. 1000 πόσο παίρνεις? 1400, ανάλογως 1500 εκεί μέσα. Λίγα είναι, ρε παιδί μου. Με αυτά, παραπάνω δεν είναι. Δηλαδή παραπάνω το να έχεις, εντάξει, ένας... Εντάξει, τα νέα μεροκάματα είναι αυτά εδώ βασικά. Ναι. Εκμετάλλευση.
Τέλος πάντων. Να δηλαδή, ξέρω. Δηλαδή, θα πω ότι διώνει. Επιδιώνει με τον. Μα γι' αυτό σου λέει, δεν σημαίνει ένα φράγκο να πας να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Ίσα επιδιώνει. Ναι. Έτσι και στην Αμερική τα κάνουν. Τα έχουν κάνει έτσι παλιά, για να ξέρουν και οι φίλοι οι Έλληνες. Οι παλιοί θα γνωρίζουν. Παλιά στην Ελλάδα δούλευε μονάχα ο πατέρας. Τα παιδιά, η γυναίκα, όλα ήταν στο σπίτι, εντάξει. Το μεροκάματο που έπαιρνε ο πατέρας ήταν να θρέψει 10 άτομα. Έκανε καλά λεφτά. Αλλά το κατεστημένο τι έκανε. Έβαλε και το παιδί από 12 χρόνια να δουλεύει. Τη γυναίκα να δουλεύει. Έφερε τις λέσβιες. Έφερε στην Ελλάδα τις αυτές τις... Πώς είναι αυτές τις γυναίκες, Ντίνο, που θέλουν να είναι εξίσου με τους άντρες. Φεμινίστρες. Οι φεμινίστρες. Ναι. Φεμινίστρες. Τις παντρέω. Γιατί το κάνανε αυτό το κατεστημένο. Έβαλε στις γυναίκες, χρησιμοποιώντας το γυναικείο φύλλο. Και σας λέω το εξής, διότι άμα φύγει η γυναίκα από το σπίτι και βγει στο έξω, στους δρόμους, η γυναίκα πλέον θα αποκτήσει και γκόμενους, η γυναίκα δεν θα υπακούει στον άντρα, δεν θα κοιτάζει τα παιδιά της, δεν θα μαγειρεύει. Αυτές είναι οι φεμινίστριες. The hit men, feminists, the hit men, they hit the boys, they can do anything to kill them. Not so, right, Dino? Είναι πολλές, όταν το παρασύρουν, το παρατραβήξουν και είναι extreme. Είναι very extreme. Λοιπόν, αυτό κάνουν στην Ελλάδα και γι' αυτό η Ελλάδα δεν έχει φάγει την ελληνική κουζίνα no more. Όλα τα τρώνε για να πεθαίνει και ο κόσμος γρήγορα, να αρρωσταίνουν γρήγορα. Και όλα αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά φταίνε από αυτές τις φεμινίστριες. Φταίει το κατεστημένο. Το κατεστημένο έχει κάνει μεγάλη ζημιά σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή θέλουν να τρώνε τις συντάξεις των ανθρώπων. Και σου λέει πώς θα πάμε τώρα τις συντάξεις από τους Έλληνες, από τους Αμερικανούς. Θα βάλουμε ενέσεις, πράγματα, αρρώστιες θα δημιουργήσουμε, ώστε στα 65 τους χρόνια να πεθαίνουν. Καταλαβαίνεις, Δίνο. Να μην μπορεί να πάρει τη συντάξη να πάει 100 χρονών. Στην Ελλάδα ζούσαν 100 χρόνια. Είναι 110 χρόνια. Πέθανε. Ο Μητσοτάκης πήγε 99 χρονών. Με 99 χρόνια, ξέρεις τι είναι. Από τα 60 είναι 40 χρόνια να το ταΐζει το κράτος με σύνταξη. Και αυτά η κυβέρνηση και το κατεστημένο δεν τα θέλει. Πρέπει να πεθάνετε όλοι σας. Όλοι να πεθάνουν. Όλοι πάνω από την ηλικία 60 ή 50 να πεθαίνουν. Και το έχουν πετύχει αυτό το πράγμα. Με διάφορες εμβολιασμούς, με τα σύννεφα, με αεροπλάνα, με σπρέις, σε όλο τον πλανήτη κυρίες και κύριοι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι πάνε. Γιατί θέλουν να σας κλέψουν. Εγώ το έχω πει. Οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες διοικούν τον πλανήτη. Τελεία και παύλα. Θέλετε να το πιστέψετε, δεν θέλετε, δικό σας πρόβλημα. Μια φορά σε μερικά χρόνια τα εκατομμύρια που θα έχετε στην τράπεζα δεν είναι δικά σας λεφτά. Θα σας τα πάρει η κυβέρνηση. Αυτοί οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες. Έχετε σπίτια, δεν είναι δικά σας. Θα σας τα πάρουν. Όλα θα τα πάρουν. Ό,τι κάνε στη Ρωσία. Πολύ απλό. Περιμένετε και θα δείτε. Λέγεται παρακαλώ. Ναι, λέγεται. Ναι, λέγεται. Πάει αυτή η γραμμή. Ωραία, 6 και 52 λεπτά. Αν θέλετε να μιλήσετε, πολύ ευχαρίστως. Θα ακούσουμε 727-725-5555. Πιστεύεις, Ντίνο, ότι η Αμερική κάποια μέρα θα γίνει σοσιαλοκομμουνιστική χώρα? Όχι, ελπίζω όχι, είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα γίνει αυτό. Αλλά ποιος ξέρει βέβαια. Αλλά πιστεύω ότι τώρα που ο κόσμος, αυτό που έγινε με την εκλογή του Τραμπ, ανεπροχωρούσε σε αυτό το δρόμο με το κατεστημένο, αυτό που έγινε τώρα όχι μόνο με τον Τραμπ, και με τον Bernie Sanders, επειδή και ο Bernie Sanders δεν είναι του κατεστημένου του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά ο Bernie Sanders είναι και εκείνος αρνάκι. Και τον γλώτσισε η Hillary και έμεινε πια. Δεν πολέμησε πίσω. Ο Τραμπ όμως είναι λιοντάρι. Και προσπαθούσαν όλοι να τον φάνε και αυτός τους έφαγε εκείνος. Αυτή είναι η διαφορά. Αν ήταν και ο Bernie Sanders λιοντάρι, θα ήταν έξω τελείως το κατεστημένο. Θα ήταν Τραμπ εναντίον του Sanders. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι καλό βήμα εναντίον του κατεστημένου στην Αμερική. Δηλαδή, αν προχωρούσε το κατεστημένο, τώρα κατέβηκε. Μειώθηκε. Δεν είναι. Του έχουν κοπεί τα φτερά τώρα. Ένα πρόβλημα όμως είναι ότι εγώ, για να αναφέρω πάλι μια στιγμή αυτό το βιβλίο, το Grumpy Old Party, Grumpy Old Party, το είχα γράψει όταν έγινε η εκλογή το 2012 και ήταν ο Ομπάμα εναντίον του Ρόμνι, και το ήξερα σίγουρα ότι θα κέρδισε ο Ομπάμα, και το έλεγα δηλαδή σχεδόν σίγουρα, και άρχισε και έγραφα εκείνο το βράδυ.
και λέω τι πρέπει να κάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι για να καλυτερεύσουν την κατάσταση, επειδή έχουν πολλά σφάλματα, κατά τη γνώμη μου, οι Δημοκράτες έχουν χειρότερα. Λοιπόν, αντί να διορτώσω τα 100 λάθη των Δημοκράτων, λέω ας αρχίσω με τα 50 λάθη ή με τα 60 λάθη των Ρεπουμπλικάνων. Λοιπόν, γι' αυτό άρχισα από αυτό. Και αυτά που γράφω εδώ μέσα, πάρα πολλά, όχι όλα, πάρα πολλά, είναι πράγματα που το κάνει ο Τραμπ. Βέβαια, δεν τα έμαθε ο Τραμπ από μένα, απλώς τυχαίως αυτά που έλεγα εγώ έλεγε εκείνος. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι που κέρδισε ο Τραμπ δεν σταμάτησε το κατεστημένο των Ρεπουμπλικάνων. Αυτοί ακόμα ισχύουν στο Κογκρέσο. Δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι σαν τον Τραμπ μέσα στο Κογκρέσο. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ακόμα και ελπίζω να, και το είχα πει και άλλη φορά, ελπίζω ο κόσμος να τα λέει αυτά και αυτά που λέει μέσα εδώ στους γερουσιαστές, στους βουλευτές και να ξυπνήσει ο κόσμος, όπως δεν εδεχτήκανε τον Τζεμ Μπούς και τον Τζον Μακέιν και λοιπά, αλλά πήραν τον Τραμπ, έτσι να κάνουν και στο Κογκρέσο, επειδή αυτή είναι η ελπίδα για να μην γίνει αυτό που λες ότι με ρώτησες αν μπορεί να γίνει. Και έτσι, γιατί μας παίρνει και ο χρόνος, είμαι σίγουρος ότι η Αμερική είναι μια καπιταλιστική χώρα. Και είναι μοναδική χώρα, ας πούμε, στον πλανήτη. Δεν υπάρχει πουθενά. Εκτός από τη Ρωσία, το υπάρχει να γίνουν και αυτοί οι καπιταλιστές. Πετάξαν τον κομμουνισμό, το σφαιρί και το δερυπάνι και γίνανε αντίτυπο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η Ρωσία. Και πάνε πολύ καλά με την οικονομία τους, με τα πάντα. Γιατί και αυτοί στο εμπόριο μπήκανε. Έχω μια τελευταία γραμμή για σήμερα, λέγεται παρακαλώ. Λοιπόν, στα γρήγορα, Άγγελε. Είναι αλήθεια, Αντίνο, είναι αλήθεια που η Κλίντον αγόρασε το Σάντερ, τον Μπέρνι? Δεν είναι ότι τον αγόρασε με αυτόν τον τρόπο. Λέει, άκουσε εδώ Μπέρνι, εγώ θα κερδίσω για το καλό του κόμματος, μην κάνεις μεγάλο πόλεμο. Και αυτός είπε εντάξει, ήταν σαν αρνάκι. Ναι. Θα το δεχτώ όμως, οι περισσότεροι δεν λένε που πήρε λεφτά. Βγήκε σήμερα στα νέα ότι ο Μπένι, παρόλο λέει που διαφημίζει και λέει είμαι σοσιαλιστής και πρέπει να μην έχουμε λεφτά, κάνει $1 εκατομμύριο το χρόνο. Άλλος αποδεικημένος σοσιαλοκομμουνιστής. Μόνο για την τσέπη του. Πουλάει παραμύθι του σοσιαλισμού και κομμουνισμού μόνο για την τσέπη, για να κάνει κανένα φράγκο για αυτός. Αυτός θα πήρε, όπως θα πήρε ο του FBI που ο κουνιάος του δούλευε για το Κλίντον. Ναι, μωρέ, εντάξει, έτσι πάνε όλοι για τα χρήματα είναι όλοι. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος, να έχεις καλό βράδυ. Εντείνω να κλείσω και να πω το εξής, ότι όλοι τους είναι για το χρήμα. Ο Τραμπ όμως δεν πήγε εκεί σπασμένος να γίνει πρόεδρος για να κάνει λεφτά. Ναι. Ο Ομπάμα, ο Κλίντον, η Κλίντον, ο Μπέρνι, όλοι τους που πήγαν μέχρι στιγμής τελευταίοι ήταν όλοι broke, no money. Mm-hmm. Και μπήκαν και σήμερα 3 εκατομμύρια. Πολύ απλό. Εκεί δεν το παίρνει χαμπάρι. Ναι, επειδή πολλούς από αυτούς λένε θα μπω, θα χάσω, πάλι θα πλουτίνω. Θα γράψω ένα βιβλίο, θα μου δώσουν ένα πρόγραμμα. Πολύ χρήμα, πολύ χρήμα. Λοιπόν, Ντίνο, να έχεις καλό βράδυ, καλό ταξίδι, καλή επιστροφή στο βορρά και θα ξαναπούμε, θα γυρίσεις στη Φλόριδα πάλι. Ευχαρίστως. Καληνύχτα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελευθερινό με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στο κανάλι 48. Μαζί σας. Αύριο θα έχουμε τον Πάτερ Απόστολο Κατσία από την Ελλάδα. Μην χάσετε αύριο στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με πολλά και διάφορα θέματα. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας, ομένα, ναι.